Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος. Παπά. Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός. Κοίτα τους δόντια μέσα. Στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. To you, happy birthday. To you, happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Nico Cuyanos, te quiero mucho y tú eres el mejor. Να κουμπαράκι μου. Θέλουμε να κάνουμε εκπομπή, έτσι, να τα πούμε εδώ και έχουμε. Καζαμπάκα θέλει να μας ευχηθεί. Τι να τον κάνουμε τώρα. Ο κόσμος θέλει να ευχηθεί. Μπορεί. Έχω Βαραγιάννη, τα παιδιά. Πάρτε ένα κολόμπαρο. Όπα. Ναι, και βάλτε. Κατευθείαν στο ψητό, έτσι. Ναι. Κέρασε, δεν θα ησυχάσουν. Πάμε στα θέματα. Να θέλουν. Δε στα παιδιά, γουστάρουν να σου πάμε σε τέτοια μαγαζιά. Άμα θέλει να σαλιαρίσουμε, άσε με να φύγω, πάω κοιμηθώ. Όχι, όχι, να πάω να κοιμηθώ εγώ που είναι και η φωνή έκλεισε, δεν ξέρω από χθες ή πια με κανένα ποτάκι παραπάνω. Άμα πίνω. Πίνεις ποτά. Ένα ποτάκι να πιούμε το βραδάκι. Ένα, όχι παραπάνω. Τι ποτό πίνεις? Βότκα συνήθως πίνω. Βότκα. Βοτκούλα, ναι. Βοτκούλα, ρε φίλε, με λίγο σημαίνω λεμόνι, μια χαρά. Ποιες μια λεμονάδα καλή. Μια λεμονίτα. Που λένε κάτω εκεί χάμω, έτσι να πούμε. Κόλαση, μεγάλα κόλαση. Έτσι δεν λένε οι Αθηνέζοι κάτω. Οι Αθηνέζοι. Ναι. Κόλαση μεγάλα. Έχει πέσει φτώχεια κάτω. Έχει πέσει φτώχεια, να ντουρμισάει λε στην προπόνηση. Ναι. Να ανανεώσουμε φορτούνι, μη μας φύγει. Ναι. Μη μας φύγει κοψοχρονιά. Έχει πολύ. Αβραάμ Παπαδόπουλος. Αβραάμ Παπαδόπουλος. Τρίτος πράκτορας, προπό. Τρίτος πράκτορας. Τι πράγμα είσαι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Rap and Cool με Καζαμπάκα πάντοτε μας ευχήθηκε να ευχαριστήσω και δημόσια και τα παιδιά νωρίτερα. Θα πάμε μέχρι και τις 10. Τι βλέπει πάντω σπίτι μου. 5.000 ψέματα. Καζαμπάκα. Είναι συλλεκτικό κομμάτι. Δεν βγαίνει έτσι εύκολα. Πάμε στα θέματα. Θέματα. Εκεί τι βλέπει τώρα, πάλι το σπίτι του Παπαγιανόπουλου. Τη τηλεοφόρα Αλεξάνδρα βλέπω. Πάλι. Ναι, πέρασα τι προάλλε και. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή. Έχει εστιχιώσει, ρε φίλε. Εστιχιώσει, λέει. Εντάξει, ο Παναγιώ δεν είναι στα καλά. Τώρα πάει ο άλλο, του πάρει του Μπουζούκι, πάρει του Κουρμπέλι. Ποιο είναι ο άλλο? Ο Πάο. Θα του πάρει τον Κουρμπέλι. Λέω τώρα, παιδί μου, να υπάρχει ένα σασυρμά, μια ανακατοσούρα. Κρύβεστε να σώσετε τον Αλαφούζο, αυτό βλέπω, ναι. Ναι, είναι και αυτό ένα δεύτερο σενάριο. Τριβόμαστε. Κρύβεστε να σώσετε τον Αλαφούζο. Ναι, αλλά εσύ αν ήσουν στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, είσαι τεχνικός διευθυντής, είσαι στον ΠΑΟΚ μέσα. Ναι. Αν έπαιρνε έναν παίχτη, δεν θα έπαιρνε τον Μπουζούκι από Ελλάδα. Ένα παίχτη. Έναν παίχτη.
από όλους όλους όσους κυκλοφορούν. Ναι. Δεν θα έπαιρνε τον Μπουζούκι. Μόνο τον Μπουζούκι. Μόνο τον Μπουζούκι. Αυτό, αυτό ναι. λέμε και εμείς. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι ίσως ο μοναδικός παίκτης που έχει το. Είναι Golden Boy, ρε παιδί μου. Έχει, έχει το κομμάτι της προώθησης σε καλύτερες μέρες. Ναι. Δηλαδή μπορεί να βελτιωθεί. 100%. Δεν το συζητάμε καν. Αν δυναμώσει, γίνει πιο άντρας, πιο τακτικός κτλ. Ναι, έχει την προοπτική της μεγάλης εξέλιξης. Κάτσε λεπτό, γιατί εγώ μ' αρέσει αυτά, ναι. Εκτός αν γίνει σαν τον Ορφανίδη του Ηρακλή που έχει τα μαλλιά εκεί, τα φαλακρά και ασχολείται με το μαλλί. Και παραμείνει, ας πούμε, αιώνιος τάλαντος. Αιώνιος αυτή. Τώρα πώς σου είναι ο Ορφανίδης, τον είδες εχθές. Όταν είδα τον Ορφανίδη στην Ξάδη το πρώτα δύο μάτς. Είχες τρελαθεί. Εδώ είμαστε. Ναι. Όπως μου φάνηκε σαν τον Μπουζούκι ένα πράγμα. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι αυτοί ή που θα γίνουν παιχταράδες ή που θα τους φάει, ας πούμε, το μαύρο χιόνι. Το μαύρο χιόνι. Δεν ξέρουμε τι εξέλιξη μπορεί να πάρει ο καθένας από αυτούς. Τον Μπουζούκι τον πιστεύεις. Τον Μπουζούκι τον πιστεύω, ναι. Ότι μπορεί να πάρει. Ότι μπορεί να πάρει άνοδο. Το Λιμιό. Όχι. Ίδια ηλικία είναι. Γι' αυτό το λέω. Δεν παίρνει ο Λιμιός. Είναι ίδια ηλικία. Ο Λιμιός. Ναι. Ο Λιμιός είναι αχθοφόρος, ρε, ας το Λιμιώτα. Θες τον ΠΑΟΚ τώρα να βάλουμε Πέλκα Λιμιό και τι θες να βάλουμε, το πάρουμε πίσω πάλι, Κουρμπέλι. Θες τον ΠΑΟΚ, ένα μάτσο που παίζεις ΠΑΟΚ Άρη στην Τούμπα, κάτσε τον Κουρμπέλι, χάφ το Λιμιό έξω δεξιά και τον Πέλκα δεκάρι. Καλά, δεν είναι και κακοί παίχτες αυτοί τώρα. Ναι, αλλά δεν βάζουν και τρία γκολ τον Άρη με στην Τούμπα αυτή. Καλά, ούτε με αυτού που είχα θέα του έβαλα. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν του έβαλα, ούτε με αυτού. Ένα-ένα και είχα δω του Βαραγιά να με γλεντάει. Εγώ άρεσε, έπαιζε κανονικά. Τι έπαιζε να κανονικά. Έπαιζε. Και πολλοί παίξαν κανονικά. Ναι. Και ο Ατρόμητος έπαιξε κανονικά. Με έκοψε και η Άκη και ο Ολυμπιακός. Ο Ατρόμητος εδώ κανονικά. Κανονικά. Ο Ατρόμητος κανονικά έπαιξε εδώ. Με όλα τα στελέχη, ιστορίες και τα λοιπά. Δεν είχε τους δανεικούς. Δεν είχε 5-6 άτομα. Κάτω στην Αθήνα πάλι τους δεν τους είχε, αλλά είδες. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Για λέγε. Λοιπόν, τι να πούμε, πάλι Βαρέλα στο κάδρο, να ξεκινήσουμε λίγο μας τα δικά μας. Τι σας πρίξαμε, με βγάζει και εμένα στην ταμπέλα. Βαρέλα, λέει εντατικές επαφές, λέει. Για οριστική συμφωνία να τελειώνουμε. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ναι. Δώσε το μαύρο 200 για να υπογράψει. Μας έχει τη ζαλίσει με το μαύρο. Ναι, αλλά μάτρο, είναι ο καλύτερος κόπερ στην Ελλάδα. Είπα εγώ το αντίθετο. Άμα είναι ο καλύτερος, δώσε το 200 και τελειώσαμε. Έτσι, όσο ακούγεται ρεσίτ και δώσε το 200 είναι σαν να το άλλο. Δώσε του. Δώσε το, ξέρει το τραγούδι. Να δώσει κανένα τυρόπιτα, α πούμε παραπάνω. Δώσε του. Τι να κάνουμε. Αυτό να πάρει τον Κουρμπέλι εκεί πέρα, δώσε το να. 200 και τελειώνουμε. Πάντως στον Παναθηναϊκό υπάρχει αναταραχή με αυτά τα δημοσιεύματα. Ναι. Πώς γινόταν παλιά που πάμε. Και τι να τους κάνουν, εντάλλα πούμε. Σκέφτονται τον Κουρμπέλι να τον δώσουν καμιά Ευρώπη, τον Μπουζούκι να τον ανανεώσουν όπως μπορούν, αν πάρουν κάποια λεφτά και να, αν τον πουλήσουν, τον δώσουν και αυτό στο εξωτερικό. Δεν θέλουν να κάνουν δηλαδή ό,τι τους έκανε, ό,τι κάνανε αυτοί πριν πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ, στον Πανιόνιο, τον Άρη. Ναι, ναι. Όχι να τους τα κάνουν. Ναι, δεν θέλουν να τους τα κάνουν. Αν δεν ξέρω. Είναι αδύναμη αυτή τη στιγμή. Ναι, ας τους τα κάνουν, τι μας νοιάζει εμάς. Ναι. Όποιος είναι αδύνατος, πρόβλημά του είναι. Ναι. Έχει αλλάξει ο Παναθηναϊκός. Δεν το λυπάμαι τον Παναθηναϊκό, έπρεπε να είναι γάμα εθνική. Ναι. Μαζί σου. Το σώσατε εσείς με την Κέρκυρα, το σώσατε υπόλοιπα. Πάλι εμείς. Όλοι το. Λάρισα. Όλοι το σώσατε μια χαρά. Ναι, γιατί πάντα βάζει τον πάγο. Μην τον κράζετε. Άμα θέλατε να το κάνετε ζημιά, το ρίχνατε στη γάμα εθνική, σαν την ΑΕΚ. Να πάει αυτό και να το κράτος δεν ήθελε. Ποιος? Το κράτος. Εσείς άμα θέλατε, οι ομάδες. Ναι. Οι ομάδες άμα θέλατε το ρίχνατε. Ναι, αφού έπιασε το κράτος της ομάδας, λέει παιδιά, δεν γίνεται. Και άμα θέλατε το κράτος και ήσασταν τόσο αυτοί οι αντίπαλοι, θα κάνετε παράκαμψη του κράτους. Α, θα κάναμε παράκαμψη. Θα βρίσκαμε ένα. Αλλά με το κράτος καλά θέλετε, τα έχετε όλοι. Ποιος δεν θέλει να τα έχει καλά. Και τότε μην το βρίζετε. Πώς να μην το βρίσκουμε αφού. Αφού δεν θα τα έχει καλά με το κράτος, τι το βρίσκουμε. Να μην το βρίσκουμε. Και το ένα και το άλλο, πώς το θέλετε. Ναι. Είμαστε άνθρωποι, ρε φίλε. Άμα είστε άνθρωποι, να πούμε, θα τα ακούτε. Θα θέλουμε να είμαστε παντού δικαιωμένοι. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Λοιπόν. Και τον Παναθηναϊκό να σώνεις και να τον βρίζεις και να τον αγαπάς. Και να τον έχει εκεί γιατί το κράτος έδωσε μπόνους. Άσε μας καημένα τώρα πρωί. Να κάνουμε, τα θες όλα, πάμε παρακάτω. Πέλκας. Ετοιμάζεται για Ξάνθη. Τι να κάνει στην Ξάνθη. Να παίξει αφού δεν παίξει. Εγώ αν παίξω δεν παίζω Μπίσεσβα. Με μεγάλη δουλειά θα κάνει. Τι μεγάλη δουλειά θα κάνει. Σε ωραίο μάσα. Άσε ρε Πέλκα. Γιατί ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Θα βάλει κανένα γκολ ο Πέλκα, θα το γράψει. Επέστρεψε ο νέο Κούδα και τέτοια. Τώρα που είπες νέο Κούδα. Ναι. Γρήγορα. Ναι, έκανε δηλώσει ο Κούδα. Έδωσε συνέδριο, ντοκουμέντο. Και είπε. Δεν ξέρω τώρα είναι πολύ βαριά. Το ντοκουμέντο πιανού είναι. Δεν ξέρω ποιο έχει το ντοκουμέντο να πούμε. Ο Βαξεβάνης. Ο Βαξεβάνης. Ναι, ναι. Τι είναι ο Βαξεβάνης, τι είναι. Τι είναι, τι κόμμα είναι αυτό. Το ποτάμι δεν είχε, τι είχε. Ποτάμια έχει, ωραία. ΣΥΡΙΖΑ. Αριστερός είναι, ναι, ωραία. Ναι, ναι. Παρακάτω. Ναι. Άρα δεν μας έμπλεξε. Τα έχει χώσει όλα μετά. Τύπο, ρωτάω. Ναι. Γιατί ο Κούδας δεν έδωσε στη Χρυσή Αυγή να πούμε συνέντευξη. Α, το πάει για άλλο θέμα εσύ. Πάμε παρακάτω. Ο σημερινός Κούδας, ο Κούδας το είπε, είναι ο Βιερίνια. Είναι. Ο Βιερίνια. Ναι. Μεγάλη κουβέντα είπε.
Και είπε μεγάλη κουβέντα. Ο ίδιος ο Κούδας λέει ότι ο σημερινός Κούδας είναι ο Βιερίνια. Εντός εκτός αγωνιστικού χώρου είναι ο ηγέτης, ο αρχηγός, ο άνθρωπος που ξεσηκώνει όλη την ομάδα. Και θες να με ρωτήσεις εμένα να σχολιάσω. Και ζηλεύω, λέει. Ζηλεύει. Εδώ θα σχολιάσεις. Ναι. Τη σημερινή ομάδα. Θα ήθελα να ξαναγίνω νέος για να παίξω σε αυτήν. Ναι. Τώρα ξέρω θα με πεις. Ξέρω γιατί. Για το Φράγκο. Για τα λεφτά. Είμαι σίγουρος. Γιατί να θέλει να παίξει για αυτήν την ομάδα. Αφού η δικιά του ήταν καλύτερη. Ναι. Αλλά δεν είχε Φράγκο. Ήταν καλύτερη, λες. Ε. Εκείνη 71-76. Πενταετία εκεί. 7 χρόνια, 6 χρόνια. 7 χρόνια και πήρα μόνο ένα πρωτάθλημα, ρε φίλε. Και δύο κύπελα πήρες. Σιγά τι πήρα. Τα πήρα σε 3 χρόνια τώρα, χωρίς να είμαι καλύτερος. Τι πήρες. Δύο κύπελα και ένα πρωτάθλημα. Τώρα το παίρνει το πρωτάθλημα. Εντάξει, το παίρνω. Σε 3 χρόνια. Πέρσι, πρόπερσι και φέτος. Η άλλη η ομάδα. Τι είχε να αντιμετωπίσει εκείνη η ομαδάρα. Τι έχει να αντιμετωπίσει εσύ. Εκείνη είχε να αντιμετωπίσει και το κράτος. Εκείνη είχε να αντιμετωπίσει διαιτητές. Ναι. Του έχω και εγώ φέτος. Ολυμπιακό με Κουλανδρή και εσύ ήσουν με κάτι μπακάλιδες εδώ πέρα. Α, ναι. Ένα λογιστή είχε που τον κάνατε πρόεδρο. Τον Παντελάκη. Α, τον Παντελάκη. Τον οποίο τον βρίζατε τις μάνες, τις πατέρες, τα θεία. Μόλις πέθανε τον κάνατε ήρωα. Τι είστε εσείς οι παοξίδες. Έτσι γίνεται παντού. Ναι. Όχι μόνο εμείς οι παοξίδες. Ναι, να περιμένω να πεθάνω να μ' αγαπήσεις δηλαδή. Έτσι γίνεται παντού. Σα χλαμάρες. Με το που φεύγει κάποιος τέλος πάντων, αμέσως τι καλός που ήταν. Όταν... Εγώ όταν ναι. φεύγει κάποιος, ναι. λέω άμα ήταν καλός ήταν καλός, άμα ήταν στραβός. Θα το πεις. Ξεβρώμησε η κοινωνία. Τίμιος. Ναι, αμέσως και άλλο τιμιότης. Ναι, δηλαδή πεθαίνει ένα κάθαρμα. Ναι. Και λέτε εσείς, α, ναι, δεν δικαιώται ο νεκρός. Λέω εγώ ξεβρώμησε η κοινωνία. Και κακοχαρακτηρίζομαι εγώ. Γιατί με κακοχαρακτηρίζει. Ναι, αφού εν ζωή ήταν κακός, λες. Έκανε κακά πράγματα. Να πεθάνει κάποιος και ξεβρωμίσει κοινωνία είναι καλό. Ναι, εγώ ναι. το πω. Ναι, ναι, το ξέρω, αγόρι μου. Εσείς πείτε ότι θέλετε. Μην βάζεις τα πέρα. Όταν πέθανε ο Γιανακόπουλος. Εγώ θα κρατήσω. Προσθές, ναι. Κλάψαμε όλοι. Φυσικά και στεναχωρηθήκαμε. Ήταν πέθαρος. Παλίκαρος ήταν. Υπάρχει άνθρωπος να πει κακή κουβέντα για τον Γιανακόπουλο. Κανείς. Για τον άλλο τον αδερφό Γιανακόπουλο. Κανείς. Κανείς. Ναι. Ναι. Αν ξέρω εγώ κάποιος ο οποίος είχε παραβατική συμπεριφορά εν ζωή. Ναι. Π.χ. ξέρω εγώ τώρα να μην πούμε, τώρα μην αρχίσουμε αυτή την κουβέντα γιατί θα παρούμε. Δεν το βρίσκετε τον Γιανακόπουλο. Ποτέ. Όχι. Ποτέ. Όταν πάει να παίξετε μπάσκετ τον Παναθηναϊκό έτσι και του κουνηθείτε, παμπαμ η διαιτησία σας κατατροπώνει. Ναι. Γιατί δεν τον βρίσκετε τον Γιανακόπουλο. Εγώ τον Γιανακόπουλο θα βρίσκουμε. Ε, τον Κόκαλ γιατί τον βρίσκετε. Τον Κόκαλ γιατί τον βρίσκουμε, ναι, εντάξει, οκ. Εγώ σε ρωτάω εγώ τώρα. Άλλο μπάσκετ, άλλο ποδόσφαιρο. Άλλο μπάσκετ. Ναι, άλλο αυτό. Με τα χέρια, το άλλο με τα πόδια. Μπορώ να σου πω ότι θέλει. Άρα το μεγαλύτερο. Η μεγαλύτερη μαγιά που έκανε ο Γιανακόπουλος είναι που δεν πήρε το ποδόσφαιρο. 100%. Στην κυρία της θα ήταν η μισή. 100%. Πάμε παρακάτω τώρα. Γιατί το ποδόσφαιρο προκαλεί συγκινήσεις, εντάξει, διαφορετικές από το μπάσκετ. Γιατί είναι κλου 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 κλου, αγαπούλες και φυλάκια. 100%. Αν δεν παίξει μπάσκετ εκεί να κάνεις δημόσιες σχέσεις. Λοιπόν, πήγαν Πέλκας, Καντουρί και Βαρέλα στην ομάδα. Γιατί είχε απουσίες. Για ποιο μας με μιλάς. Για το μας με την Ξάνθη. Δεν μας νοιάζει. Εφαγώθηκε, ζεσενιάζει. Α την Ξάνθη. Με αυτή να παίζουμε τώρα. Πάμε μια εβδομάδα μετά. Θα πάτε και να του σαλαπατήσετε εκεί πέρα. Θα αφήσει να πάμε στην αγαπημένη σου πόλη. Νούμερο 2. Σε φιλικά είναι Ξάνθη. Κιλκής, αυτές οι αγαπημένες Κρήτη, Ρέθυμνο. Ψήνες να πάμε να σηκωθούμε Κυριακή πρωί, πάμε το αυτοκινητάκι, το γιατρό με το πούντο, πάμε να φάμε, να πιούμε και να πάμε στο μάτς. Για να δούμε ρε, φιλικό παιχνίδι. Εντάξει, τι, δεν πάμε το καλοκαίρι να δούμε φιλικά. Εγώ έχω πάει σε φιλικό παιχνίδι. Δεν πας να δεις φιλικά προετοιμασίες, θέλω να δεις πώς είναι η ομάδα. Α, σε καημένε τώρα. Καλά, εγώ δεν το βλέπω πολύ φιλικό. Στα ίσα θα είναι το μάτς, απλά ο Πάκος θα τους καταπιεί. Αυτό ακριβώς. Ναι, αυτό θα γίνει. Θα φύγει και ο Τζίβκοβιτς. Λείπει από την Ξάνθη τίποτα. Του Τζίβκοβιτς θα ανακοινώσετε τώρα. Όχι, ο Τζίβκοβιτς θα είναι κανονικά. Πού θα είναι. Θα είναι. Στην Ξάνθη θα παίζει τέρμα. Στην Ξάνθη. Και του χρόνου θα είναι στον Πάκο. Α, το πουλάκι μου. Ναι. Αλλά με τους δανεικούς μας κάνετε το κεφάλι σαν το αερόστατο που ανεβάσαμε. Τους δανεικούς. Απ' τη μία, τι ρωτά. Απ' τη μία δεν θες να παίξει τώρα γιατί λες του χρόνου θα είμαστε μαζί. Ναι. Αλλά τους δανεικούς που δεν παίζουν θα ζαλίζουν γιατί δεν παίζουν. Πότε θα τον ανακοινώσετε, την Παρασκευή. Την Παρασκευή, ναι. Την Παρασκευή. Τι πράγμα. Είδες τα λεφτά, τι αυτά κάνουν, τα κάνουν άλλοι. Ανακοινώνουν παίχτες τα λεφτά. Τα λεφτά λιώνουν τα πάντα να βγουν μετά. Τι να κάνουμε, δυστυχώς. Τα λεφτά. Γιατί δυστυχώς. Δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως το δείχνει. Γιατί δυστυχώς. Για αυτούς που δεν τα έχουν. Για δυστυχώς. Δυστυχώς για αυτούς που δεν τα έχουν, ευτυχώς για αυτούς που τα έχουν. Τα εστία που τα έδωσε ο Ιβάν. Στους συνδεσμίτες. Λοιπόν, πολύ καλή πάσα μου δίνεις. Ναι. Στήρα σε λίγο, 9-10 η ώρα θα ανακοινωθούν πώς θα διανεμηθούν και πού θα τα πάρουν οι συνδεσμίτες. Εντάξει, ποιοι θα τα πάρουν. Αυτοί που τρέχουν στα αγρίνια, ναι. σπάγανε μπλόκα, αυτοί θα τα πάρουν. Αυτά. Τα πάρω εγώ και εσύ που δεν πήρες κανένα μπλόκα. Δηλαδή την μπλόκα σπάγανε. Δεν είχαμε αστυνομικούς γύρω-γύρω από το νομό Έτολο Καρνανίας, Αγρινίου πολύ... και Βρετανίας και δεν συμμαζεύεται. Ήταν εναντίον του λαού του. Δυσκολεύτηκε πολύ ο κόσμος του Πάου. Δυσκολεύτηκε. Είδε, βγήκε ο άλλος ο φίλος, έφαγε ντου, πέσιμο έφαγε. Ντου καθόταν, έπινε το καφέ του στο Αγρινίο. Έφαγε στο καφενείο. Στο καφενείο. Αγρινιό της Παοξής. Ναι. Εντάξει, Αγρινιό της Παοξής. Αυτοί θα τα πάρουν, Κωνσταντίνε. Ποιο θα τα πάρει, να είμαστε και τίμοι, δεν είναι. Αυτοί που τρέχουν ενώ δεν έχω εισιτήρια, ψάχνουν, βρίσκουν, κάνουν εκδρομές, αυτοί να τα πάρουν. Αυτοί να τα πάρουν. Εγώ με υπέρνω αυτού. Βέβαια. Αυτοί δεν φωνάζουν, αυτοί δεν βγάζουν λαρίκια.
Το λαρίγγι βγάζουν. Το λαρίγγι. Άρα πρέπει να τα πάρουν αυτοί. Φυσικά. Για μένα προέχει να τα πάρουν. Τι μα κάνει συμβούλιο. Αφού θα τα πάρουν αυτοί, τι με κάνει. Ναι, αλλά είναι πάρα πολλά τώρα. Τώρα είναι πάρα πολλά. Τι πάρα πολλά. Θα είναι 5.000 εισιτήρια. Όλο το γήπεδο θα είναι. Γιατί. Τι άλλε θα κάνουν από χίλια. Ούτε η θύρα Α1 λέει δεν άνοιξε. Τι από χίλια. Δεν καμιά τάξη α πούμε Α1. Δεν θα ανοίξει το σύνδεσμο τη Ξάνθη. Δεν θα πάντα παιδιά. Φοβόνται με φανξή. Βγήκε ένα εξαρτιώτη προχθέ και κάναμε καλό διάλογο. Ήταν ωραίο. Μου λέει εμεί δεν πάμε λόγω του Πανόπουλου να ξέρει. Δεν υπάρχει άλλο. Δεν γίνεται να μαζί λέει. Την κερκίδα που έχουμε εμείς ποτίτε οι φανατικοί στους παοξίδες. Είναι σαν να ερχόμαστε εμείς εδώ και παίρνουμε θυσιστήρια για την 4. Τέλος, δεν πηγαίνουμε με Πανόπουλο. Και περιμένουμε πώς και πώς για να φύγουν. Να φύγει ο Πανόπουλος για να πάνε του χρόνου κανονικά στο γήπεδο. Θα πέσουν του χρόνου. Λες. Άμα τους πάρει κανένας δυνατός, γιατί ακόμα δεν σου έχει πάρει κανένα. Πότε θα μάθει το ποδόσφαιρο δυνατός. Σε 3 χρόνια, 4. Οπα. Θα φάνε μια βήτα εθνική. Αφάνε, λες, ε? Ναι, ναι, ναι. Αφάνε. Έτσι πες του. Η Ξάνθη από τότε που ανέβηκε δεν ξανά έπεσε. Θα πέσει τώρα που θα βγει ο Πανόπουλος. Θα πέσει, λες. Μια-δυο. Μια-δυο. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, αυτά είναι τα έχει με τον Πάο. Ξεκινήσαμε με το. Έλα, ρε, τι πάμε τώρα με το Βαρέλα μας πρίξτε. Δώσε τον Παύλο 200 χιλιάρικα παραπάνω, τελειώνουμε. Μα το κάνατε σύριαλ του Φόσκολου. Δώσ' τον. Ναι, δεν έχει κάτι. Κόρα να τελειώσει. Πόσα θε, ρε Βαρέλα, ένα 100 πάρτα. Τι θες, πάρτα να έλα εδώ, ρε Λιγούρι, θα του έλεγα. Πόσα ναι. Θε, πάρτα καλά, να. Καλά, Λιγούρι, δεν το λε. Έχει μερικά εκατομμύρια στην τράπεζα. Δεν πάρε. Εντάξει. Θα κλείσω με κάτι που έχει σχέση. Λιγούρι είναι. Λιγούρι είναι, ρε. Ξέρεις γιατί Λιγούρι. Για πε. Γιατί παίρνει ένα 100. Έπαιρνε 6,5. 6,5 έπαιρνε. Ναι. Έπαιρνε 6,5. Ναι, ναι, είναι ναι. 30 ετών 31. Είναι. Είναι στο top της απόδοσης. Είναι. Μόνο χειρότερα μπορεί να πάει. Καλύτερα δεν μπορεί να πάει. Διαφωνώ εδώ. Καλά. Νομίζω. Να σου πω γιατί διαφωνώ. Πέσεις, να σου πω γιατί, ναι. Γιατί είναι στόπερ ναι. Και ο στόπερ έχει την καλύτερη παραγωγική του. Τάχει. 31 με 33. Ρά, ρε, τα άλλο ένα χρόνο έχει το πικ του. Ρά, του παραχρόνου δεν ξέρω. Δεν πάει παραπάνω, ρε. Τελείωσε. Ας πάει ως εδώ. Δεν με πειράζει. Αυτό θέλω. Δεν τον παίρνει Αγγλία. Άμα τον πάρει. Εγώ θα τον έλεγα. Εδώ ρε μαύρο το λέγα. Κάτσε εδώ. Δεν μου λες πόσο χρόνο είσαι. 31. 31 χρονών. Πολύ ωραία. Σε θέλει η Αγγλία. Τον σε θέλει η Αγγλία. Τον θέλει. Ποια ομάδα σε θέλει στην Αγγλία. Θέλει. 31 τον. Η Λέστερ. Η Λέστερ. Ναι. Η Λέστερ το ξέρει. Το ξέρει και η Λέστερ. Η Λέστερ το ξέρει. Η Αντάλια το θέλει μια ομάδα το MLS. Το θέλει. Η Αντάλια ναι. Πάνε στο MLS και το MLS. Θα έχει θερμαϊκό κόλπο εδώ πέρα, βλέπει τι τσαδιέ. Ή θα βλέπει τη μαύρη κάθε μέρα το πρωί. Α κόλπος... σου μαυρίζει η ψυχή. Οικογενειάρχη είναι. Άστα αυτά τα οικογενειάρχη. Το στεφάνι του. Το στεφάνι του. Θα ξυπνάς το πρωί, θα βλέπει τη μαύρη. Ναι. Πού θα πάει, δεν με λες. Δεν σε λέω. Τράβα ναι. Πάνω. Αμερική το δεν. Το, δε, MLS. Αμερική. Ναι, ναι. Εκεί ο ξέρει ποιο είναι εκεί. Ναι, ναι. Σταυρίδης. Φίλος μας. Ναι. Ξυπνάς το πρωί, παίξει το δεν με λες. Ναι. Θα δει την Αμερικάνα με 44 νούμερο παπούτσι. Ναι. Εκεί το δάχτυλο σαν κεραία να πούμε. Όχι, τι βγάζει ναι. Κάρτε τώρα. Οι Αμερικάνε, τι ασχημογυναίκε. Τα ναι. Γόνατα εκεί θα ρίξει και τα εγχείρησε να πούμε. Να ήρθε και η Σμαράγδα ναι. Να ενισχύσει τα χάλια τα δεν γόνατα. Δεν σ' αρέσουν Αμερικάνε. Εσύ ξύπνα το βράδυ στη μαύρη ναι. Και τράβα στην προπόνηση να δει Αμερικάνε, θα του έλεγα. Εγώ. Αν ναι, αλλά μπορεί να μην έχει το μυαλό του Αμερικάνε ναι, ναι. Και σ' πόσα σε δίνει το MLS. 1,5. Φύγε. Φύγε. Ένα εκατό. Θέλει να κάτσε εδώ για τα παιδιά του. Θέλει εδώ για τα παιδιά. Αν τράβα στο MLS μαύρη. Μόλι βγει έξω, η κλουκ 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 κλαν, πώ τη λέει. Κακεμπέ, να αρχίζει. Η κλουκ κλουκ κλαν. Να αρχίζει η ιδέα. Να σε λέει. Ου, 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 ου. Όπου την κάνω τον πόκο ολόκληρο εδώ πέρα. Βαρέλα θα μείνει. Θα μείνει, Βαρέλα, δεν το συζητάμε. Εγώ του έλεγα. Θε να πάω στο MLS. Δεν με λες και δεν με κάνεις όπου γουστάρεις πάλι. Πάμε λίγο ένα λεπτό. Ελά εδώ, ελά εδώ. Ένα εκατό δεν σε παρακαλάω άμα ναι. Γουστάρεις. Ναι. Άντε σε κάναμε τώρα να πούμε center back. Ήρθες με, με κάτι μπούτια όταν ήρθες στον ΠΑΟΚ. Τριβόταν τα μπούτια σου και συγκεγόσουνα. Ναι, σε αλλά κάναμε... και Στεάου έκλαιγε όταν έφυγε. Άκου δω ρε τι θα του λέγα. Champions League έπαιζε με Στεάου. Άκου τι θα του λέγα. Ας είτε θα του λες για τον ψήσεις. Όταν ήρθες εδώ. Τα μπούτια θα του λέγα. Όταν είσαι εδώ και σου σαν την αρκούδα τη μαύρη. Και τρομάζα τα παιδιά. Περπατούσε και τριβόταν τα μπούτια. Στον ΠΑΟΚ έγινε άνθρωπο. Σε ένα εκατό θα του έλεγα. Ναι. Θα με πει μαμού. Ατράβα ρε φύγε από εδώ πέρα. Τώρα, τώρα έτσι όπως ήταν. Ίγκνασον. Ίγκνασον, ναι. Ίγκνασον, ευχαριστούμε πολύ. Υπογράφεις. Άντε από εκεί πέρα βρήκατε το κοντό καλό. Αυτές είναι διαπραγματεύσεις τώρα. Άντε βρήκατε και τριμμένα και τέτοια το κοντό από 6,5 εκατοστάρικα ένα εκατό επειδή. Δηλαδή... Είναι ο καλύτερο στόπερ. Κάτσε ρε φίλε. Κάτσε. Δηλαδή έρχεται εδώ. Να κάνουμε κουβέντα. Ναι. Εσύ βομβαρδίζει, ξεσκίζει τα νούμερα. Δέχεσαι να είσαι μέτριο σε μισοδοσία. Πλάκα με κάτι. Τόσα χρόνια τι ήμουνα δηλαδή. Δεν ήσουν μέτριο. Δεν ήσουν μέτριο. Άσε ρε καημένε τώρα. Δηλαδή δέχεσαι να είσαι μέτριο προ το τέλο. Θα πάρει και εσύ ψηλό μισθό. Πήρα κάτι που πήραν δύο ουίσκι για πρωινό παραπάνω πέραν. Άστα τώρα. Άστα τώρα. Λοιπόν, πριν πάμε, μάλλον θα επιστρέψουμε μετά. Θα επιστρέψουμε αυτό. Κουάρτα έχω πάλι. Έχω Κουάρτα μετά. Τι έκανε ο Κουάρτα. Θα τα πούμε μετά. Γελούσε στο εθνικό. Καλά έκανε. Αφού η εθνική σα ύμνη για γέλια είναι. Ο μαύρος, ο μαύρος,
Τι, όλη η εθνική ύμνη για γέλια. Μπράβο τον Ουάρντα. Ξεφτιλίζει τους εθνικούς ύμνους που τις εθνικές ομάδες τις ξεφτιλίσατε παγκοσμίως. Ναι. Σας πήρα Ουάρντα τώρα. Ουάρντα. Ναι. Θα έρθουμε με Ουάρντα. Ναι. Θα έρθουμε με Ουάρντα γιατί το έβαλε σαν σπίδα πάλι στον Ουάρντα. Ποιος είναι καραγκιοζάκος εντελώς. Δεν μπορεί να κρατήσει μια σοβαρή στάση ούτε 10 δευτερόλεπτα. Ακούς τον εθνικό σου ύμνο. Τι γελάς με Καραγκιοζάκο. Μη μιλάς τουλάχιστον, σκύψω κεφάλι. Τι, το εθνικό του ύμνο ακούει. Και ξέρεις εκεί δεν είναι χαγαχού χαγαχού. Δεν είναι σαν και σένα που σήκωνε ο Αλβανός ο Πύρος Δήμας τα βάλει και φώναζε σε Ελλάδα σε μόνο. Άλλο ήταν, άλλο ήταν. Πρόσφερε αθλητικές υπηρεσίες. Χαζό σαν και σένα τον Αλβανό να τον κάνει Έλληνα δεν είναι. Δεν είναι. Ο Αιγύπτιος. Έχει κάνει και αυτός, μην νομίζεις. Α, τελείωνε. Λοιπόν. Ξεχάσατε, ας πούμε, για το μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης. Θα το κάνουμε λίαν συντόμως μετά το διαφημιστικό. Πρώτιστα, να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε ωραία πράγματα στο Ρίτζες Καζίνο. Έρχονται μεγάλες κληρώσεις αυτοκινήτων και νομίζω ότι σας ενδιαφέρουν. Κληρώνουμε δύο αυτοκινητάρες Ford. Μιλάμε για Ford Fiesta Παρασκευή 29 του Μάρτη, αύριο δηλαδή, 1:30 το βράδυ, και ένα Ford Kuga το Σάββατο 30 του Μάρτη. Ο τρόπος που κερδίζετε είναι πολύ απλός. Πέντε δελαχνούς από την είσοδο στο καζίνο και όταν είναι τη μέρα της κλήρωσης, περιμένετε τα τυχερά αποτελέσματα. Ένα Ford δεν θα μας έβεφτε καθόλου άσχημα, παιδιά. Περιμένουμε τώρα Σμαράγδα Μπασάκου με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε δεύτερο μειωράκι Rap Cool με Καζαμπάκα πάντοτε στα πλήκτρα μέχρι και τις 10. Η νέα σειρά Huawei P30 είναι διαθέσιμη για προπαραγγελία στα καταστήματα Wind και στο wind.gr με δώρο ένα Huawei Watch GT Active και δώρο μία αντικατάσταση οθόνης μέσα σε 3 μήνες, φίλες και φίλοι. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα Wind, εντυλώστε το ενδιαφέρον σας και αποκτήσετε το με έως 48 άτοκες δόσεις, αλλά και ακόμα πιο οικονομικά με το πρόγραμμα Bring to Save. Κοροϊδεύουν τον καλημέρα, λαό. Ναι, τι έχουμε, Κωνσταντίνε, ναι, καλημέρα. Ο Αποστολάκης του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, κίνδυνο ανεξέλεκτο ατυχήματο. Ο Αποστολάκης έφυγε. Ο μαντραχάδροπος που τον πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ για τον έκανε. Αυτό είναι ο Αποστολάκης. Κίνδυνο ανεξέλεκτο ατυχήματο με την Τουρκία. Ναι. Ξέρεις τι είναι αυτό τώρα, Σκάι. Θα το καθαρίσει ο ΣΥΡΙΖΑ το θέμα κτλ. Ναι. Τον έχουν κάνει πολιτικό το φουκαρά τον Αποστολάκη. Ρε το καημένο να πούμε. Το καημένο τον Αποστολάκη από βατραχάδρομο έγινε. Το κάναμε πολιτικό. Εκεί που ήταν κάτω στα υποβρύχια. Στι μηχανιώνα στο Μόλο πιάνει σαρδέλε τώρα. Το καημένο τον Αποστολάκη. Καλημέρα. Καλημέρα στον Αποστολάκη. Ο άλλο ο δικό μα ο Παοξή τι κάνει αυτό. Βγήκε, θε να τον βγάλουμε πάλι. Όχι, όχι, τι κάνει αυτό ο άνθρωπο. Εντάξει. Που σε ποιο κόμμα τον βάλουμε αυτόν. Δεν βλέπω να μπαίνει πουθενά πάνω. Γιατί και η Κουτσή Μαρία πλέον έχει μπει δεξιά και αριστερά. Ναι, μόνο εσύ δεν έχει μπει και ο Καζαμπάκας που λέει ο λόγος. Εμείς έχουμε δουλειά. Έχουμε δουλειά. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά δουλίτσα. Δηλαδή, για να πας να γίνεις πολιτικός, τρία πράγματα πρέπει να υπάρχουν. Για πες τα. Το πρώτο πρέπει να έχεις φίλους να πιεις ένα κρασί. Ναι, πολλούς φίλους. Να μην έχεις φίλους. Να μην έχεις φίλους. Η δουλειά σου να μην πηγαίνει καλά. Να μην πηγαίνει καλά δουλειά, ναι. Και τρίτον. Να είσαι φιλόδοξο, ματαιόδοξο, να μην είσαι διάσημο. Ναι, και να θες να γίνει. Να ψάχνει δημοσιότητα. Δημοσιότητα. Αυτά τα τρία. Συμφωνώ. Αυτά τα τρία είναι. Συμφωνώ. Όπως και στο survival. Τι έγινε στο survival πάλι. Λέει, γιατί δεν πάτε λέει στο survival. Ποιο. Καλά, αφήσουμε τη δουλειά μας. Γενικά μας λέει. Α, μα γενικά. Ναι, να πάτε στο survival. Καλά, επειδή βλέπει να ασχολείσαι με αθλητισμό, σου λέει μπα και θε να. Ποιο πάει στο survival. Αυτοί που δεν έχουν δουλειέ καταρχά. Αυτοί που δεν έχουν διασημότητα. Είναι γνωστό στην πτώση του. Ναι. Και ψάχνει κάπου να κρατηθεί, να κρεμαστεί και να ξανασκοθεί. Άμα με διώξουν από τα κανάλια. Σε βλέπω σε κανένα survival. Πάω στο survival. Εσύ και ο Κουσότο. Και να πάω, ψάχνει να γίνω πολιτικό. Ναι. Δηλαδή ο άλλο είναι δημοσιογράφο, λέει παραγωγό κτλ. Ναι, ναι, ναι. Και ναι, θέλει να γίνει πολιτικό, να ασχολείται με την πολιτική. Γιατί? Προφανώ δεν τα πάει καλά με τη δουλειά του και ψάχνει να βγει. Ναι, αλλά άμα το δει από τη δικιά σου πλευρά δεν είναι λογικό. Σου λέει κάτι πρέπει να κάνω κι εγώ να αντιστρέψω το κλίμα. Κάτι πρέπει να βρω. Δεν πάει καλά το μα, πρέπει να το γυρίσω. Τη δική του την ενεργία την πληρώσω εγώ. Έτσι πάει. Αφού είσαι πολιτικό, δεν φίλε. Εξαρτάται 100% από. Οπότε αυτοί που πάνε πολιτικοί. Ναι. Α, και κάτι άλλο. Τον κύριο Γιαννούλη, καλημέρα τον κύριο Γιαννούλη. Γιατί πάλι, τι θες να το. Κύριος Γιαννούλης που θέλει να γίνει περιφερειάρχης Θεσσαλονίκης είπε φασισταριά αυτούς που πήγαν στην παρέλαση. Γιατί? Και τώρα το φυλάνε δύο αστυνομικοί. Γιατί το φυλάνε? Ναι, αυτοί που πάνε στην παρέλαση είναι φασισταριά, έτσι είπε ο κύριος Γιαννούλης. Για τους Μακεδόνες που είπε. Ναι, ναι, ναι. Για τους Μακεδόνες που είπε φασισταριά. Καλά έκανε και το είπε. Δικαίωμά του είναι, δεν το καταλαβαίνω. Ναι, αλλά ο καθένας μετά τις πράξεις του κρίνεται και εξολογείται. Γιατί του στέλνει αστυνομικούς? Ναι. Διεύρυνση να πούμε κτλ. Δηλαδή εγώ που έχω βρει εδώ πέρα 20 χρόνια. Σε πέραξε Δημηρία των Μάτων. Δεν είναι υπεύθυνο στην αίτρια. Γράφουνε, αλλά δεν είναι, είναι άλλο. Άλλο είναι, τι κόλπανε αυτά, πού τα άμαθε, Κωνσταντίνε μου, πού τρούκωσε πάλι. Τι σε νοιάζει. Ένα ρε φίλε, δεν λέμε την πηγή μα. Δηλαδή βρίζουμε του άλλου, λέμε φασισταριά. Ναι. Καλά κάνει. Το αστυνόμο τι θες. Εμείς έχουμε βρει τόσο κόσμο, ούτε σκύλο πήραμε να μα φυλάει. Τίποτα, όχι. Τίποτα. Ποτέ, 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 ποτ
Η μήνυ είναι για πρωινό, άσο, μαζί με την Λορέντη δικιά μου εδώ να... Ούτε βγάζουμε το σκύλο στον δρόμο για να μην μας δίνουνε. Όπα. Όπα, νάτος. Καλημέρα κύριε Γιαννούλη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ήθελες να πεις μια ξεχωριστή καλημέρα από ό,τι κατάλαβα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, να πάμε λίγο στον Άρη. Ποιον? Τον Άρη. Στον Άρη. Ναι, γιατί δεν θες. Ναι. Δεν θες τον Άρη της καρδιάς. Σας, του Μπαραγιάννη. Λοιπόν, ο Άρης αυξάνει την πίεση Λασπάνος για να πάρει Ματέο Γκαρσία. Εσύ κορόδευες θες. Εγώ στο είχα το ρεπορτάζ. Τι να πάρει. Το Ματέο Γκαρσία, να τον αγοράσει ο Καρυπίδης. Με τι λεφτά. Με ό,τι βρει. Πόσο κάνει ο Γκαρσία? 1,2, 1,3. Γιατί κορυδεύετε τον κόσμο? Γιατί ρε φίλε, κάτσε μισό. Σε παρακαλώ. Ναι, κάτσε λίγο. Δηλαδή, εσύ λες ότι ο Καρυπίδης δεν μπορεί να βρει 1 εκατομμύριο να τον πάρει 1,2. Εδώ ο Μαρινάκης δεν δίνει 1 εκατομμύριο. Ο Μαρινάκης δεν θέλει να δώσει. Δεν θέλει να δώσει. Όχι, δεν βρίσκει. Τι Καρυπίδης πού θα βρει? Ο Καρυπίδης θέλει και θα ψάξει να τον βρει. Είναι τέτοιο τύπο. Να κρατήσει τον Γκαρσία. Ναι, γιατί μετά. Να αγοράσει. Να σου πω κάτι. Επένδυση. Δεν μπορεί να αγοράσει τον Ολιβέρα. Θα πάρει άλλο τον Γκαρσία. Ρε, μην τα λέτε στον κοσμάκι αυτά, ρε. Εσύ, άμα θες να κάνεις επένδυση, δεν ανοίγεις σε κάτι. Ξέρεις ότι αυτή η επένδυση θα σου πιάσει. Σου λέω, εγώ θα τον πάρω 1,2. Πρόσεξε. Θα τον πουλήσω του χρόνου 5. Ποιο θα πουλήσει? Το Ματέο Γκαρσία. Αν κάνει. Από τον Άρη. Φυσικά, από τον Άρη. Θα παίξει άλλο. Europa League. Ναι, αλλά άμα. Ο ένα φου. Το άλλο φου. Το άλλο έτσι. Σε κετεύω, ρε. Σε παρακαλώ. Πρέπει να αντιληφθεί. Δεν κορδεύω κανένα. Ότι ο Άρης είναι ομάδα Ευρώπη. Είναι ομάδα πεντάδα. Μη. Πού είναι ο Άρης? Κάτσε μου που είναι τώρα. Πέμπτο δεν είναι. Δεν θα παίξει Ευρώπη του χρόνου. Θα παίξει κατά πάσα. Του χρόνου έτσι πω είναι ο χάρτη διαμορφωμένο ποδοσφαιρικό. Δεν θα ξαναβγεί ο Άρης. Εσύ λε Ευρώπη. Πού να ξέρω τι θα κάνει. Εγώ σου λέω από τώρα όμω. Θα βγει. Σου λέω από τώρα όμω. Ναι, δεν ξέρει. Λοιπόν, άρα πρέπει να αναβαθμίσει λίγο τη βιτρίνα του. Ξέρω. Πρέπει να τη φτιάξει η βιτρίνα του. Να πάρει παίχτε καλού, να του προβάλλει. Ναι, μην λε τον κόσμο ότι. Τι να μην πω αυτό. Θα τον αγοράσει με ένα 200. Μην τα λε τον κόσμο. Γιατί λε ότι ο Καρυπίδης δεν έχει 1 εκατομμύριο. Έτσι λέω εγώ ρε. Θα δώσει 100 εκατομμύριο ο Καρυπίδης να το δώσει. Πώ συντηρεί τον Άρη. Πώ το συντηρεί. Δεν θα έχει έσοδο ο Άρη, δηλαδή αυτό μου λε. Τι θα έχει. Έσοδα. Τηλεοπτικά, Europa League, έσοδα, εισιτήρια. Να τον παλέτε στο Μαρινάκι, δεν ξέρω ο άνθρωπος. Ναι. Ή πουλήσει τα νερά, αντί να πάει στην Κίνα, θα πάει και στο λιμάνι να πει. Ξέρω εγώ τι. Μακάρι. Τι υποχθόνιος, τι πράγμα είσαι. Λοιπόν. Το μπαμπά τα έδωσε 1.700. Ποιο μπαμπά. Ξέρω πού να τα δώσει 1.700. Δεν λέω, δεν λες. Μη. Λοιπόν. Τι πράγμα είναι. Πάντως ο Άρης κινείται από τώρα. Έχει σφαλιστεί. Δηλαδή, άμα σου μπει κάτι μέσα στο μυαλό, τελείωσε. Λοιπόν, ο Διαμαντόπουλος είναι Ισπανία για παίχτες. Ο Άρης κινείται από τώρα για να ενισχυθεί για τον χρόνο. Εγώ σου λέω ότι κάνει δουλίτσα. Θα κάνει δουλίτσα, πάλι καλά δανεικό. Τι να πάρει. Δανεικό, μπορεί να συμφωνήσει. Εντάξει, δεν ξέρω. Αξιό. Ο Άρης έχει τον καλύτερο παράγοντα τα τελευταία 30 χρόνια. Με αυτό λέω, ρε Κωνσταντίνε. Άλλο αυτό. Λέω. Θα τα βρει άμα θέλει. Άλλο αυτό. Ναι. Και άλλο να λέμε στον κόσμο τρελά τώρα ότι ο Άρης θα αγοράσει τον Γκαρσία με ένα 200. Αν το ποσό ήταν 3-200, θα σου έλεγα άστο. Αλλά επειδή είναι ένα 200 και ένα 200 μπορεί να πάρει ο Άρης. Θα βγάλει ο Άρης παντελόνι, ένα 200 θα δώσει για τον Γκαρσία. Μάλιστα. Πρέπει να αλλάξει η τάση. Πέσε στον κόσμο. Εσύ και... ναι, δεν είναι το ποσό απαγορευτικό, Κωνσταντίνε. Καλά. Από τη στιγμή που δίνει και συμβόλαια φέτο 200-250, δεν είναι απαγορευτικό. Άλλο είναι 200 και άλλο ένα 200. Ο Άρης πάντως προετοιμάζεται και από τώρα για το στάδιο της προετοιμασίας. Μάλλον θα πάει Γαλλία το καλοκαίρι. Δείγματα ότι δουλεύει σοβαρά ως ομάδα. Τουλάχιστον πληρώνει τα ξενοδοχεία ο Άρης πια. Άντε πάλι. Τουλάχιστον πάλι, ο Άρης πια δεν έχει βάλει φέσια ο Άρης πια. Ναι. Πάει στο εστιατόριο και πληρώνει ο Άρης πια. Ναι. 30 χρόνια μόλις τους μπαταξίδες τους Αριανούς. Ευτυχώς που δεν είναι Αριανός ο Καρυπίδης. Ναι. Και είναι Ολυμπιακός, είναι άλλη ομάδα. Και πλήρωσε, γιατί θυμάσαι, εγώ τα θυμάμαι όλα τον Εύρο, έλεγε θα πάει στον Καραβόμιλο, θα κάνει. Είδες πως σουλάει η ομάδα. Ναι. Γι' αυτό σου λέω, τον Καρυπίδη να τον έχεις πολύ ψηλά στο μυαλό σου. Είναι ραδιούργος, είναι γλίγορος. Ο Καρυπίδης ευτυχώς δεν είναι Αριανός. Πρώτον και γιατί κάνεις τι λες, οι Αριανοί δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις του. Έτσι λέω εγώ. Γιατί δεν μπαταξίδες 30 χρόνια. Και ευτυχώς δεν έχει κανένα Αριανό σε διοίκηση, τεχνικό, διευθυντή, ιστορίες και τα λοιπά. Ο Διαμαντόπουλος δεν είναι Αριανός, εντάξει. Ναι, λέω ευτυχώς. Καλύτερα. Από αριανοποίησε τον Άρη ο Καρυπίδης. Ναι, και τον ανέβασε επίπεδο. Και έσωσε το τομάρι του. Ναι. Ούτε παλέμαχο μέσα. Ναι. Ούτε προπονητή παλέμαχο μέσα. Ναι. Ούτε διοίκηση Αριανό. Κανένα από αυτού δεν είναι. Κανένα. Κανένα δεν είναι Αριανό. Σώθηκε με αυτή την κίνηση. Από αριανοποίησε. Αποσκουπιδοποίησε. Το λένε πολύ αυτό, να ξέρεις. Αποσκουπιδοποίησε τον Άρη. Όλη τη λαμογιά, βρωμιά, δυσοδεία, αρπαγή τα τελευταία 25 χρόνια. Αδικείς κάποιους, να ξέρεις. Παίρνεις όλους αμπάριζα. Βρε, καταλαβαίνεις. Βρε, εγώ καταλαβαίνω αλλά λέω ότι παίρνεις τη σκούπα και τους παίρνεις όλους αμπάριζα. Άσε τι αδικό εγώ τώρα. Αποαριανοποίησε τον Άρη. Αυτό ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του και η πιο έξυπνη κίνησή του. Πέταξε στα σκουπίδια ό,τι Αριανός ήταν εκεί.
Και έφερε ανθρώπους, τεχνοκράτες, από τη Βέρεια θέλεις. Από την Αθήνα θέλεις. Είχε η Βέρεια τεχνοκράτες και δεν τους είχαμε εμείς εδώ. Ε. Τι να έχει. Είχε τεχνοκράτες εκεί στη Βέρεια. Η Βέρεια. Ναι. Η Βέρεια. Ναι. Η Βέρεια είναι φίλοι ακόμα ψάχνουν το. Αμαρτωλή, αμαρτωλή. Το πτώμα του Άλεξ δεν το βρήκαν ακόμα. Ποια Βέρεια. Είναι πολύ αριανοί πάντως που στέκονται σε αυτό ότι ευτυχώς δεν έχουμε αριανούς στη διοίκηση και έχουμε το κεφάλι μας ίσιο. Το λένε πολύ αριανοί. Δεν βγάλε τους παλέμαχους έξω ούτε εισιτήριο τους δίνει. Καλά είναι αυτά. Όχι, δεν είναι καλό. Αυτά είναι καλά. Πρέπει να σέβεις το παρελθόν. Το να του δώσει ένα εισιτήριο δεν είναι κακό. Τι άκουρε εδώ. Έχει τους δικούς σας. Είναι σαν να συμφύγει από εδώ και μετά δεν σα αφήνει να έρθει να πατήσει εδώ τα σκαλοπάτια. Έχει προσφέρει 20 χρόνια. Δεν γίνεται αυτό που λε. Φυσικά. Τα πήρα. Ναι. Τελείωσα. Δηλαδή κι άμα άρχισε εδώ πέρα καλεσμένος να σου πούμε δεν θα έρθεις. Να με συγχωρείς πάρα πολύ. Ναι. Έφυγα εγώ 70 χρόνια, 60-55. Ναι. Ωραία και στα 72 είμαι αερακέντητος ναι. Και δεν έχω να φάω. Ναι. Είναι υποχρεωμένη η Έμιλη να με ταΐζει. Ναι αλλά δε, όχι να σε διώξουν κιόλα, δεν σου είπα να σε ταΐσουμε. Εδώ λέει να πάνε να δουν το εισιτήριο. Να πάνε να δουν ένα εισιτήριο ένα μάτς. Οι παλέμαχοι στις ομάδες είναι φύρες. Φύρα λες ότι είναι. Και οι παλέμαχοι του ΠΑΟΚ είναι 5 φορές φύρες. Όπα. Όχι αρρώστησε ο ένας, όχι έκανε ο άλλος. Ναι. Έλα Ιβάν, όχι δώσε μας. Τι άστα, δεν τους πάσω, τι προσφέρει πάλι. Πες μου λίγο, γιατί δεν τους πάσω, γιατί έχεις προφανώς κάποια βιώματα. Τώρα κάτσε, εγώ προσπαθώ να σε ψυχολογήσω. Τι γινόταν δηλαδή, 70-80, τι γινόταν εκεί. Τι γινόταν. Ναι. Ήταν ένας παλέμαχος, τάφαγε στα μπουζούκια. Να τον πάρουμε προπονητή στους ερασιτέχνες. Ναι. Δεν ξέρει. Ναι. Δεν ξέρει. Με το στανιό δηλαδή το να στανιό. Το συντηρήσουμε. Έπαιξες μπάλα κύριε. Ναι. 3 χρόνια, 4 χρόνια, 5 χρόνια. Φτάνει λες. Τελείωσες. Ναι. Πλήρωσε το εισιτήριο και πάνε στο γήπεδο. Μας. Αυτά εδώ τώρα που κάνουν. Στον ΠΑΟΚ, πάρτους. Όχι χώρο. Καλά δεν έχει και πάρα πολλούς ο ΠΑΟΚ. Βρεάσε καημένα. Ποιους έχει. Και να βγαίνουν στα ράδια. Έλα λεπτό ρε Κουλιανέ να μιλήσω. Στα ράδια εμείς τους βγάζουμε. Δεν βγαίνουν μόνοι τους. Και αρχίζουν και γλύφουν τον πρόεδρο από κανένα κόκαλο. Ας τα καημένα τώρα. Ναι αλλά στα ράδια τους αδικείς πάλι. Εμείς τους βγάζουμε. Εμείς παίρνουμε τηλέφωνο. Δεν παίρνουν τηλέφωνο. Λέει παιδιά βγάλτε μας. Ναι. Έτσι είναι. Κριτική θα κάνεις όλα καλά. Ναι. ΠΑΟΚΑΡΑ. Και αυτό και ο πρόεδρος. Αλλά ΠΑΟΚΑΡΑ δεν είναι πάντως η Αριανάρα. Θα πετάξουν και τα καρφιά του. Έλα βρε, θα βγάλω εγώ παλέμαχο να με βγάλει είδηση τώρα. Ναι. Μου κάνει κριτική. Άσε καμένε. Και αυτό θα πάρουμε 3% άμα τους βγάζουμε. Τελείωνε να πούμε. Πάμε Ηρακλή. Πάμε Ηρακλή. Έχουμε μάτ σήμερα. Τι μάτ έχει. Ματσάρα, όχι μάτ. Τι ματσάρα. Την ώρα που θα κάνει εκπομπή το μεσημέρι με τον κόκκινο. Όχι, πάει εκπομπούλα. Γιατί πάει. Θα θέλει να βγάλει την ομάδα. Θα τη βγάλει. Είναι σημαντικό το μάτ. Είναι Ηρακλή Ζωσαδράμα 3 ώρα. Μα μεγάλο μάτ. Είναι μεγάλο μάτσο, ναι. Όντως, γιατί ο Ηρακλής έτσι πως τα κατάφερε, γιατί περί κατορθώματος πρόκειται. Ναι. Εάν δεν κερδίσει το Ξαδράμας, ναι. Κινδυνεύει με υποβασμό. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ναι, πέσει. Πάρα πολύ απλά. Άμα δεν πέσει, θα πέσει του χρόνου. Χθες κέρδισαν και τα Τρίκαλα, έφτασε 28 και επιτάχει να πούμε με ταχύτητα λίγο να πούμε τα αποτελέσματα. Βόλος Ηρόδοτος 5-0. Πλατανιά Σπάρτη 7-0. Ο Λουκίνας εδώ έκανε χατρίκ. Ο Λουκίνας. Που καταρχήν ο Ηρακλής. Μόνο ο Λουκίνας, μόνο που το σχροστάλλι θα τους πάρουν 3 βαθμούς και θα πέσουν. Ναι, δεν πρέπει να τα δώσει μέχρι την Παρασκευή. Δεν έχει σωτήρια, ρε Ηρακλής, άστο να το λέει. Τρίκαλα Κέρκυρα 1-0, Απόλλων Λάρισας, Απόλλων Πόντου 3-1, το είδε στο μάτς. Το πρώτο ημίχρονο. Το πρώτο ημίχρονο. Το πρώτο ημίχρονο ήταν καλό σου, Απόλλων μέχρι το 30, κάπου εκεί, 25. Αυτά τα μάτς. Κάνει 4-4-4, βάζει το 1. Ναι. Τρώσει εκείνο τον γκολ με την κεφαλιά. Κολάρα ήταν το πρώτο γκολ, το μόνο κόμμα το. Τι κολάρα ήταν. Το πρώτο γκολ του 1-1. Λάθος απόκρουση. Ναι, του... αλλά και ο παίκτης που πήρε το rebound. Ξεκινάει από λάθος απόκρουση του παίκτη του. Όλα από λάθος ξεκινάει. Όλα τα γκολ είναι παιχνίδι λαθών. Όχι, δεν είναι. Τι είναι λάθος. Όλα τα γκολ είναι από λάθος. Δεν είναι όλα τα γκολ. Γιατί. Δεν είναι όλα τα γκολ. Τι λες ότι το κάναν τέλεια δηλαδή. Υπήρχε το τέλειο γκολ χθες. Όχι. Δες λίγο τη Manchester City, δηλαδή στη συνέχεια. Τέλειο γκολ. Θες τους άμπλους εκεί, 1 δισεκατομμύριο. Στη Manchester City να δεις τι σημαίνει τέλειο γκολ. Έχει βάλει και ο ΠΑΟΚ πολλά τέτοια. Έμπαινε με την μπάλα μέσα στα δίχτυα. Για πες μου ένα. Πέρσι με τον Ατρόμητο, Κομπίνες. Ας τον Ατρόμητο. Με Μπενφίκα, τέλειο γκολ δεν βάζω. Ποιο? Το 1-0 εδώ στην Τούμπα. Το τέλειο γκολ δεν βάζω. 1-4 ήταν. Ναι, το 1-0 σου λέω. Που μπήκε. Κομπίνα, ωραία. Ωραία. Τέλειο γκολ δεν είναι. Ο βοηθός το δίδαξε καλά στην προπόνηση. Τι πράγμα είσαι ρε μπαγάσα. Πάλι το βοηθό, Γκρέτζο Λουτσέσκου. Την εκπομπή φαγώθηκε και εγώ το βοηθώ να με κάνει τι αυτές. Ναι. Εντάξει, φίλε. Τι, ό,τι πίστη. Κάτσε, ο βοηθός σου δίνει στηρίγματα, σου δίνει tips, σου δίνει πράγματα να αναπτύξει την εκπομπή, να την κάνει καλύτερη. Δηλαδή, πήγα εγώ να κάνω ένα γύρισμα. Ναι, ναι. Ποιος είναι ο σκηνοθέτης, λέω εγώ. Βοηθός, μια κοπέλα. Κόπα. Δεύτερος βοηθός, δεύτερη κοπέλα. Τώρα που πες γύρισμα. Περίμενε. Ναι, ναι. Δίνει εντολή τώρα, βλέπω εκεί πέρα η κοπέλα. Ναι. Εσύ είσαι ο βοηθός, ο σκηνοθέτης ή ο κανονικός. Λέει, εγώ είμαι βοηθός. Σταματήστε, λέω, κίτρις, τη σκηνοθεσία. Θα την κάνω εγώ. Άντε, αυτά είναι, ναι, ναι. Καινοτόμα πράγματα. Από πού είστε, λέω, από τη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη είστε, λέω. Πάτε, πιείτε ένα καφέ, λέω, α, το κάνω εγώ μόνο. Σε έδειξε πάλι για αυτό. Δρόμο, όπως είστε. Θεσσαλονικιό σκηνοθέτης. Γιατί ρε φίλε. Όπως είσαι, του λέω, φύγε και έλα σε ένα 20 λεπτό να γίνει το γύρισμα. Θα αφήσει τώρα την κόμενα να κάνει το γύρισμα και να με πει που θα κάτσω. Άσε ρε φίλε, του λέω. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Για να καταλάβετε τι λέει ο Κωνσταντίνος τώρα. Σε κετεύω, του λέω, ρε φίλε. Να
χάρη τη Μανούλα. Είσαι εσύ σκηνοθέτη. Λένε. Είχε μουσί. Και αφήνει αυτή την άσχημο γυναίκα να κάνει το λάθο. Άμα ήταν ωραία όμω, ε. Βρέκα ωραία να ήταν και μην ήταν. Άμα ήταν κανένα ξανθό με γαλάζιο ματάκι, σε χαμογελούσε, θα την έσαιρε για καφέ. Άμα ήταν ξανθό. Μαζί θα κάνει το λάθο. Έχει εσύ δε δίγερο κουλιανέ. Ξανθιά με καλό όνομα δεν γίνεται σκηνοθέτη. Έχω δει. Έχει δει πού την είδε, σε ποια. Την έχω δει. Σε ποιο σύριαλ την είδε. Σε σύριαλ πολλά. Σκηνοθέτη βοηθά. Αλλά ωραία, εγώ σε κάνω, δεν έχω δει. Σκηνοθέτη γυναίκα θα είναι. Η λεσβία, έλα το πω εγώ. Τώρα πάλι, γιατί φαγώ. Ή καμιά σουλούποτη, ή καμιά με κάτι χέρια σαν του ανθρώπου. Ωραία, απάντησε μου τώρα. Άσε ρε κουλιάνε. Βγαίνει συγκεκριμένη σκηνοθέτη, ήταν ξανθιά, γαλάζια, ματάκια, κορμί, ιστορίε. Θα την έδιωχνε, ναι ή όχι, ρε. Άμα ήταν, ήταν αργή, όπω είσαι έφυγε. Θα την έδιωχνε στην αργή. Ω, καλά. Θα την έδιωχνε. Μα όταν μου λέει. Θα τσέκλεισε όμω και το ματάκι. Για ποιο ματάκι να την κλείσω τώρα. Ποιο ματάκι να την κλείσω. Εσύ είσαι σκηνοθέτη, μάλιστα. Εσύ είσαι βοηθό σκηνοθέτη. Και διατάζει ο βοηθό σκηνοθέτη. Σαν το Λουτσέσκο που κάνει τι κομπίνε ο βοηθό. Άντε ρε, φύγετε από εδώ πέρα. Λοιπόν, κάνετε αυτά τα έργα να πούμε. Ακούστε λίγο τι γίνεται στο Μετρόπολη, γιατί επιστρέφει. Διώξε αυτό το Γιουλέκα, δεν μπορώ να τον βλέπω. Άσο Γιουλέκα τώρα. Έχουμε διώξε μεγάλο διαγωνισμό εδώ στο Μετρόπολη. Φορμόλη κατά ποιον μπορεί. Ίδιο είναι, ε. Δεν γερνάνε απ' άλλο. Το θυμάμαι από τη V100 πριν 25 ίδιος χρόνια. Είναι ολόιδιο πάλι. Καρπό, πατητούρα. Πρέπει να έχει 26 χτύπου στο λεπτό αυτό. Τίποτα να πάει. Τάκ. Τάκ. 5 δευτερόλεπτα. Τάκ. Αυτό βγήκε, έτρεξε μόνο στο Δήμο και βγήκε δεύτερο. Και πάει πάλι. Ρε το κιουλέκα. Αλλά είναι Αργιανό, τι περιμένει. Εντάξει, εντάξει, λέει, τέλο πάντων. Μόνο που βγήκε. Είναι μοναδικό Αργιανό που δεν μπορεί να βγει Δήμο. Εγώ βλέπω ότι έχει μαύρε τρίγε, μόνο μαύρα μαλλιά μπορεί να τα βάφει κιόλα. Αλλά είναι ίδιο όπω ο Νέλο Μπαστιβίκα. Αυτό το 92-93. Ομορφόπεδο είναι. Μια χαρά είναι. Το πρωί εντάξει πρέπει να παίρνει κάνα κιλο Βερνίκη μέσα. Να κάνει το μαλί να έχει κανένα κουβάκι εκεί πέρα. Λοιπόν, κάτσε να σημάζεστε, κάτσε λίγο. Κάτσε, έχουμε διαγωνισμό. 60 χρόνων άνθρωπο. Μίλησε για σκηνοθέτη. Προχθέ έχει κάνει μια τρομερή φωτογράφηση αντί δύο κόσμο και στην εφημερίδα. Έχουμε νέο διαγωνισμό εδώ στο Μετρόπολη. Πρέπει να τον αναφέρουμε στον κόσμο. Τι λοιπόν, διαγωνισμό έχετε εδώ. Το Μετρόπολη σα πληρώνει το σούπερ μάρκετ για ένα ολόκληρο χρόνο. Πρόσεξε, Καζαμπάκα, τι διαγωνισμό έχετε εδώ. Πήγε και τα γυρίσματα, έτσι. Αλλά έβγαλε την ταμπέλα, μα συμφόρτωσε πάλι. Λοιπόν, δύο τυχεροί ακροατέ Κωνσταντίνα θα κερδίζουν τα ψώνια όλη χρονιά. Δεν είναι wow. Όλη δύο τυχεροί θα κερδίσουν τα ψώνια όλη χρονιά. Αυτό ξέρει τι θυμίζει. Τι θυμίζει. Ανατολική Γερμανία δεκαετία του 70. Ναι, αλλά θυμίζει. Τρώγανε με το κουπόνι. Με το κουπόνι. Άρα εδώ το κουπόνι 300 ευρώ ξέρει τι είναι. Τι είναι. Ξέρει τι είναι. Τι είναι. Ευεργέτημα είναι. Ευεργέτημα είναι. Ναι, λοιπόν. 300 ευρώ το μήνα. 300 ευρώ το μήνα, άρα πάμε 300 επί 12, 300, μην κάνω κανένα λάθος. Το σούπερ μάρκετ του χρόνου. Συμπληρώστε λοιπόν τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε και πάρτε αυτόματα μέρος σε σκληρώσεις. Δύο θα είναι τυχερές. Εμείς θα ξεκινήσουμε από το πρωί εδώ, 9:20 θα λέμε το όνομα του νικητή, όπως έγινε και με τους μισθούς. Μέχρι αργά, 8:20 που θα είναι ο Σαρόπουλος, εσείς αμέσως θα πρέπει να τηλεφωνείτε μέσα σε ένα ημίωρο στα 390. Και όλα αυτά είναι μια προσφορά από το σούπερ μάρκετ. Όλα εκεί που έκανε τα γυρίσματα ο Κωνσταντίνος και πρόσφερε θέαμα και πολύ γέλιο, αμή τι άλλο. Λοιπόν, στο Ηρακλή 3 ώρα, να πάμε λίγο, να το τελειώσουμε το θέμα, εφόσον Απόλλων δεν τα καταφέρει. Πες ότι κέρδισε ο Ηρακλής. Ναι. Αυτοί δεν έχουν λεφτά, θα φάνε μείον 3 και θα πέσουν. Δεν το Λουκίνα λες. Α πάει το Τζιάρη που κάνει το χουβαρντά εδώ πέρα στι δηλώσει. Ναι, είναι ότι φταίει ο προπονητή κτλ. Α μαζέψουν εκεί πέρα οι παράγοντε του Ηρακλή να τα πληρώσουν. Το έχουνε. Ναι, το αυτό θέμα... λέει τον κόκκινο. Έχουνε. Ο Παπαδόπουλο είπε έχουνε. Έχουνε. Κάντε ό,τι πρέπει λέει και εγώ θα στηρίξω οικονομικά. Σε θα δώσει. Έχει τα λεφτά αυτά τουλάχιστον ο Παπαδόπουλο. Το ξέρω και εγώ, δεν είπα ότι είναι ζάπλουτο. Αλλά αυτά τα λεφτά που χρωστάει δεξιά-αριστερά. Εμένα ο Καρυπίδη σε την πει μια φορά. Τι σε πει ο Καρυπίδη μια φορά. Αυτό τον έχω λέει μου βάφει λέει κανένα κάγκελο. Αυτό σε λέω ο Καρυπίδη είναι μπρούκλι, είναι γλίγορο, είναι ό,τι θε. Μπορεί γιατί, να έχει λιγότερα λεφτά, γιατί, αλλά πουλάει τρέλα. Γιατί λέω τον έδειξε αυτόν τον άνθρωπο τώρα που είναι λέω ευεργέτη. Ναι. Αυτό λέει τι ευεργέτη είναι. Ναι, σε βάφει τα κάγκελο. Αν μα κάσει το λάστιχο λέει ρεζέρβα δεν έχει τα μάξι από πίσω. Έτσι με είπε ο Καρυπίδη. Καλά, δεν ξέρω. Έτσι με είπε, τι άσε από τώρα εγώ. Ο Καρυπίδη έχει την παρουσία ρε φίλε. Πουλάει αέρα ρε παιδί μου. Έμεινε λέει από λάστιχο τον Πάπα. Δεν είχε ρεζέρβα λέει στα μάξι και πήρε λέει ταξί. Και το ταξί το πλήρω έτσι με είπε ο Καρυπίδη. Τι να σε πω τώρα. Δεν σε πιστεύω. Πάτε πάλι τα ίδια. Πάντως βγήκε και είπε κάτι ότι πρέπει. Εγώ θα στηρίξω οικονομικά την ομάδα. 3 ώρα είναι το μάτς. Είναι κομβικό γιατί αυτή η στιγμή ο Ηρακλής, το ξαναλέω, έχει 30, είναι 10ος. Και αν γίνει αναδιάθρωση, η οποία επιμένει ο Βασιλιάδης ότι θα γίνει. Τι δουλειά κάνει ο τον Πάπας. Έχει διάφορα. Μάρμαρα. Μαγαζιά. Έχει μάρμαρα, έχει μαγαζιά, έχει θεατόρια. Μόνο έχει διάφορα. Ο Φέλιμος του Ηρακλής, εσύ είναι. Στον τάφο να βάλει τα μάρμαρα. Εφαγώθηκε ρε, εσύ το παγάδι. Δεν αφήνει. Λοιπόν, 3 ώρα είναι το μάτς, θα το παρακολουθήσουμε. Είναι πολύ κομβικό, αν μη τι άλλο, για την πορεία του Ηρακλή. Πάμε τώρα και εφόσον καζώσαμε. Λίγο στο, σε άλλα θεματάκια. Πάμε για τις Κυριακές. Καλό είναι να κερδίζουμε. Το λέμε συνέχεια, αλλά αυτό δεν ισχύει.
ισχύει μόνο για το γήπεδο. Καλό είναι να κερδίζουμε και σκληρό του Ρίτζε σε καζίνο Θεσσαλονίκη. Κάθε Κυριακή έχουμε Super Sunday κληρώσεις που μοιράζουν το λιγότερο 500 ευρώ μετρητά με τη μορφή jackpot. Από τις 4 μέχρι και τις 11 έχουμε κάθε ώρα κλήρωση. Το θέμα λειτουργεί πολύ απλά. Αν δεν βρεθεί νικητής, το ποσό μετατίθεται στην τελευταία κλήρωση. Οπότε μπορεί να φτάσει και τα 4.000 μετρητά και να φύγετε κούκλοι από το καζίνο. Κάθε Κυριακή πάμε για διπλές νίκες. Πάμε για πολλά γκολ και πολλά μετρητά. Ευχαριστώ όλους για τις ευχές. Δεν έχω διαβάσει τίποτα ακόμα. Θα το κάνω στην πορεία, αλλά δεν προλαβαίνω εδώ. Με το κουμπαράκι, εσείς προλαβαίνετε να ακούσετε. Γιουλέκας κατά πιο φορμό. Να του, λοιπόν, έχουμε one and all εδώ έτσι. Κωνσταντίνο Βαραγιάννη, πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να ολοκληρώσουμε λίγο τη θεματολογία. Έτσι, να ξεσκονίσουμε επικαιρότητα. Θα ανοίξουμε γραμμές. Θα έχουμε και κλαδά, Κωνσταντίνε. Θα έχουμε και κλαδά. Έτσι, έξτρα σήμερα. Ραπόρτο. Θα τον βγάλει. 9 και 4. Προς το παρόν, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Wind Young Talents Graduate Training Program επέστρεψε και η εταιρεία προσκαλεί ταλαντούχους νέους έως 28 ετών με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και ελάχιστη εργασιακή εμπειρία, λιγότερο από ένα χρόνο, να λάβουν μέρος σε ένα συναρπαστικό επαγγελματικό ταξίδι. Μέσω του προγράμματος η Wind αποσκοπεί στην προσέλκυση υποψηφίων υψηλού δυναμικού και μέσω μιας δομημένης διαδικασίας επιλογής με σκοπό να ξεχωρίσει τους 10 πιο ταλαντούχους νέους με όρεξη και πάθος που θα ενταχθούν στην ομάδα τους. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν στο www.windyoungtalents.gr μέχρι τις 7 του Απρίλη. Για το μεγάλο διαγωνισμό, επειδή συλλέγετε και πολλά μηνύματα, να πούμε ότι ήδη υπάρχει η φόρμα συμμετοχής στο metosport.gr. Μπαίνετε τώρα και παίρνετε αμέσως αυτόματα μέρος στις κληρώσεις, τις οποίες θα κάνουμε εμείς από εδώ, από 9 και 20 το πρωί, 11 και 20, 1 και 20, 3 και 20, 5 και 20, 7 και 20 και 8 και 20 καθημερινά. Μιλάμε για σούπερ διαγωνισμό, δεν το συζητάμε, που σας πληρώνει, δύο από εσάς θα πληρώσει το σούπερ μάρκετ όλου του έτους, Κωνσταντίνε. Ναι. Πήγες εκεί, έκανες και τα γυρίσματα, κάνεις τα γυαλιά, ίσκωσε τα γυαλιά ρε απίθανε, ναι. θα πάθεις τίποτα το μάτι σου, το ένα θα βλέπει καλά, το άλλο δεν θα βλέπει. Δεν πειράζει, δεν μας άσε. Έχω καλούς να πούμε, έχεις γατούς. Ναι. Λοιπόν, έχουμε και καλά φιλαράκια που είναι δίπλα μας σαν ρεπόρτερ μάχημους, έτσι. Πάντα. Πάντα. Ένας από αυτούς είναι ο Αντώναρος, ο Κλαδάς. Έτσι. Πού ήτανε τώρα. Θα μας πει ο ίδιος. Θα μας πει ο ίδιος. Αντωνάρα, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Τι κάνεις. Τι κάνεις, γλυκό αγόρι. Βέβαια, μέση γλύκα κι αυτός, ξεχυλίζει. Στη δουλειά είναι, super boy. Super φαλακρό αγόρι, boy. Στη δουλειά είναι, ρε, το τρελό αγόρι. Πού ήσουν πριν τη δουλειά, λίγο, Αντωνάρα μου, για βάλε μας. Πριν τη δουλειά ήμουν σπίτι μου και κοιμόμουν, ρε, Νικό. Α! Ο άλλος με πήρε, με είπε εδώ πέρα. Ο άλλος είναι για δέσιμο, μην το. Δεν πήγες στο Μανάβι να το δεις. Στο Μανάβι να πάω 5 ώρα τα ξημερώματα θα με πετάξουν από τις κλωσιές εκεί. Θα με πούνε ρε φίλε τρελός, εσύ τι κάνεις 5 ώρα εδώ. Ρε εσύ, Αντώνη, τώρα χωρίς πλάκα. Εχθές ήμουν στο Μάκη, εχθές ήμουν στο Μάκη. Α, ήσουν χθες. Για πες μας λίγο, τι έγινε, πώς την είδες η κατάσταση, για δώσε λίγο ραπόρτο. Ο Μάκης είναι από την πιο προηγούμενη Παρασκευή, ξεκίνησε η νοσηλεία του στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Ναι. Μέρα με τη μέρα είναι καλύτερα. Πλέον είναι στο διαβαλκανικό, έτσι. Ναι, τον κάνουν σέρβις. Αν θέλει υπομονή για να συνειαριστεί, να πούμε, και να είναι έτοιμος πάλι να. Ο Λικόρ εκτυφιέ, δηλαδή. Είναι καλά, ναι, πάντως είναι μάχημος, έτσι. Πάντα είναι μάχημος ο Μάκης. Πάντα είναι μάχημος. Πάντα ήταν μάχημος και πάντα θα είναι μάχημος. Ναι, αυτό μας ενδιαφέρει να μάθουμε πώς είναι η υγεία του, γιατί ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει στείλει και πολλά μηνύματα. Τι γίνεται με τον Μάκη, πώς είναι, αν είναι καλά. Γιατί στο μυαλό ο Μάκης είναι ο ένας και μοναδικός αρχηγός της Κερκίδας. Έτσι. Ο Μάκης δεν είναι μόνο ο Νίκο ένας και μοναδικός, ο Μάκης είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Όσο και αν σ' ακούγεται αυτό λίγο να ταρακουνείτε, λίγο να πούμε πώς έλεγε εκείνος κάποτε. Να ταρακουνήσει λίγο για τα μυαλά σου για να μπαίνει στη θέση. Ο Μάκης είναι ο ΠΑΟΚ. Mm. Ο ΠΑΟΚ, να ξέρεις ένα πράγμα, το 2019 που διανύουμε δεν έχει ούτε 130 τίτλους, ούτε 180 πρωταθλήματα, ούτε έχει κάνει καμιά μεγάλη πορεία στο Champions League για να έχει, να πούμε, τον τεράστιο κόσμο που έχει. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έγινε και χτίστηκε και έγινε πολύ μεγάλος
Και ένας από αυτούς που έβαλε μεγάλο ογκόλιθο για να γίνει ο ΠΑΟΚ πολύ μεγάλος είναι ο Μάκης ο Μανάβης, και γι' αυτό και ο Μάκης ο Μανάβης έχει αυτό το σεβασμό. Έτσι, έτσι, έτσι. Ειδικά για τη δικιά μου τη γενιά και τη γενιά την πριν. Ευτυχώς φρόντισαν γνωρίζανε... οι γενιές σας να το μεταλαμπαδεύσουν και σε επόμενες, γιατί και νεαρά παιδιά και πιο μικρή γέσα. Και... ναι. Να σε πω κάτι, το εργοστάσιο μία φορά βγάζει. Βγάζει μία φορά, ναι, ναι. Δηλαδή να καταλάβεις ένα πράγμα. Ο Μάκης ο Μανάβης για, το... για εμάς τους Παοξίδες είναι ο Κολοκοτρώνης του 1821. Τα ακούς, Κωνσταντίνε. Κατάλαβε. Κολοκοτρώνης, έτσι. Δηλαδή, για να σου πω για να καταλάβεις ένα άλλο πράγμα, έτσι. Εάν ο, ο Ιβάν Σαββίδης ερχόταν και του λέγανε πάμε στη Θεσσαλονίκη να επενδύσεις σε μια ομάδα, έτσι. Σίγουρα αυτός ρώτησε, σου λέει σε ποια ομάδα να πάω ρε παιδιά. Λέει ξέρω εγώ τον ΠΑΟΚ, τι είναι ο ΠΑΟΚ, τι έχει. Και του λένε έχει ένα τεράστιο βορολαδίτικο λαό. Είναι ψέμα. Εάν επέλεξε το καλύτερο εγώ... κομμάτι στο... από όγκο. Από οπαδών και από... Και επένδυσε σε μια ομάδα η οποία ομάδα, ξαναπαναλαμβάνω για να μην γίνουμε κουραστικός, δεν έχει τους πάρα πάρα πολλούς τίτλους, δεν έχει τους, τις μεγάλες πορείες στο Champions League, δεν έχει. Παρ' όλα αυτά έχει ένα τεράστιο λαό που δεν μπορεί να το συγκρίνεις με κανέναν. Και δεν είναι γιατί είμαι ΠΑΟΞής, γιατί τον έχω ζήσει εγώ τον κόσμο του ΠΑΟΚ, να πούμε, από φάσεις που έχω πάθει σοκ, ξέρω εγώ, σε πολλές φορές για το λαό του ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν είναι... σήμερα αυτό το λέω σήμερα και έχω χάσει τα μυαλά μου. Έχει φάσεις, έχω ζήσει καταστάσεις όπως έχω ζήσει το 90... Με την Παρή. Στο Μέχελεν. Α, Σιμαλίν, ναι. Σιμαλίν που πήγαμε από εδώ μισό πούλμα και βρήκαμε εκεί πέρα ένα τεράστιο λαό από τη Γερμανία, από τη Στουτκάρδη. Είχαμε κάναμε όλοι το σταυρό μας. Λένε τι είναι αυτή, ρε, από πού ήταν αυτή. Καταλαβες. Ναι. Είναι άλλη φάση. Τι και λέει ο Μάκης εδώ... τώρα. Για το Μάκη, για πες μας λίγο, Αντώνη. Ο Μάκης ήταν, είχε κάνει εγχείρηση προστάτη. Ναι. Δεν πρόσεξε λίγο καλά να πούμε τη θεραπεία του. Ναι. Παρ' όλα αυτά να πούμε πονούσε, νόμιζε ότι έχει ίωση. Mm-hmm. Άφησε λίγο την υγεία του να την παραμέλυσε. Με συνέπειες ήταν να μεταφερθεί στο υποκράτη. Από αμέλεια δηλαδή. Από αμέλεια. Από αμέλεια, ναι. Δηλαδή απλά είχε θέμα με τον προστάτη, έκανε εγχείρηση, δεν πρόσεξε. Δεν πάνε, οι πιο παλιοί δεν πάνε. Λόγω εντάξει είναι και 69 χρονών. Δεν πάνε αυτοί, δεν πάνε. Κτλ. Τον κάνουνε. Ένα τεράστιο ευχαριστώ θέλω να πω, να πούμε, γιατί όταν έγινε η φάση εγώ την προηγούμενη Δευτέρα, την πιο προηγούμενη Δευτέρα μάλλον, όχι τώρα, την πιο προηγούμενη Δευτέρα, όχι 25 Μαρτίου, την πιο προηγούμενη Δευτέρα έμαθα για το συμβάν, πήγα στο Ιπποκράτη νοσοκομείο. Μίλησα με τον γαμπρό του τον Γρηγόρη και αμέσως εγώ ειδοποίησα μέσα από τον ΠΑΟΚ τον καλό μου φίλο Αγγελίδη, τον Βασίλη, ο οποίος είναι στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ στις γυναίκες Έφορος, ναι. Ο οποίος με τη σειρά του μίλησε στον ΑΣ, στον αντιπρόεδρο του ΑΣ, τον Δημοκράτη Παπαδόπουλο. Ο Δημοκράτης Παπαδόπουλος κατευθείαν μίλησε στον Μάκη Γκαγκάτση και έγινε μια κινητοποίηση την πιο προηγούμενη αρχή της εβδομάδας και μετά έγινε όλο αυτό το θέμα. Είχαμε πει λίγο με... να μην αναφέρουμε πουθενά τίποτα, γιατί όταν ένας άνθρωπος είναι στο κρεβάτι δεν χρειάζεται να γίνεται αυτός ο πάταγος και ναι. Ο ντόρος, να πούμε, για έναν άνθρωπο που είναι στο κρεβάτι, και η εικόνα του Μάκη είναι διαφορετική και τώρα διαφορετική, κατάλαβες. Ναι. Άσχετα αν είναι ζωηρός, δηλαδή είναι ζωηρός, άμα πας και μιλείς μαζί του θα ζαλιστείς. Νομίζω ότι είναι 18-20 χρονών και σε μαλώνει για να μπει στο πούλμαν. Ναι. Αλλά δεν έχει σημασία, παρόλα αυτά είπαμε να μην γίνει. Τέλος πάντων, τα παιδιά, να πούμε όλοι, ο ΑΣ, ο Γκαγκάτσης μίλησε με τον Γιωργάκη τον Σαββίδη, ο Ιβάν Σαββίδης ενημερωμένοι όλοι και βοηθήσανε, μπράβο τους, μπράβο ένα τους. Τεράστιο ευχαριστώ. Αυτό είναι οικογένεια ρε φίλε, εντάξει, οικογένεια, ναι, έτσι, ένα ρε, τεράστιο φίλε. Ευχαριστώ, κοινοποίηση, πήραν τον άνθρωπο από το Ιπποκράτειο να πούμε και τον πήγανε στο Διαβαλκανικό και ο Χαλβατζούλης ο γιατρός και αυτός ενδιαφέρθηκε και όλοι ενδιαφερθήκανε. Είτε από ό,τι κομμάτι υπάρχει από τον Μπάκ ενδιαφέρθηκε για τον Μάκη, γιατί αναγνωρίσανε την ιστορία. Αναγνωρίσαν, ναι. Έστω και αργά, mm-hmm. έστω και αργά, ποιος είναι ο Μάκης ο Μανάβης. Άρα μας λες ότι όλα καλά θα πάνε με το θέμα της υγείας, είναι κάτι που, το οποίο δεν προσέχει, διαβαλκανικό, όλα καλά. Ναι. Κοίταξε, το θέμα της υγείας ενός ανθρώπου είναι, άσχετα αν ο φαλακρός πιστεύει στις ακρίδες, ή πάνω απ' όλα είναι ο Θεός. Ναι. Εντάξει. όλα πάνε καλά προς το παρόν. Ωραία, ωραία, Αντωνάρα. Να σε ευχαριστήσουμε. Εχθές έβαλε ένα τέτοιο γκάλωπο τρελοφαλακρός. Έβαλε. Ευτυχώς δεν το συνέχισαν. Yeah. Δεν είμαι. Το μεσημέρι έβαλε ένα, αλλά. Να του πεις αυτό το φαλακρό μπορεί να πούμε το αγριεμένο αυτό αγόρι. Γλυκό, να πούμε, γλυκό αγόρι. Και θέλει να τα δαγκώσει όλα και να βάλει φωτιές και μπουρλότα. Ναι. Του πεις άλλο ένας είναι
Άλλο είναι ο Μανάβης, άλλο είναι ο Ιβάν Σταυρίδης. Καμία σχέση, δεν μπορεί να συγκριθούν οι δύο. Και ας αυτά τα διλήμματα καλό είναι να μην μπαίνουν. Δεν υπάρχει λόγος να μπαίνουν τέτοια διλήμματα. Όσο αφορά το κομμάτι της υγείας. Να σε καλά τον Άρα μας. Καλή συνέχεια. Φιλιά. Εντάξει, μεγάλωσε γενιές ρε φίλο Μανάβης. Μπήκε στις καρδιές όλων των Παοξίδων. Ήταν ο φυσικός ηγέτης. Και από τότε που έφυγε η κερκίδα. Διχάστε. Έχει και σαφέστατα πτώση. Μπήκανε μέσα δεξιοί, αριστεροί, πασοκτζίδες, μαύροι, Αλβανοί, άσπροι, κίτρινοι, μπλε. Άλλα ένα, άλλα. Σημεία των καιρών λέγονται αυτά. Σημεία των καιρών λέγονται αυτά. Δεν γίνεται. Αλλάζει η κοινωνία, αλλάζει η ζωή, αλλάζει η δομή της κοινωνίας. Όχι, ναι. Κοιτάξτε. Όλα αλλάζουν. Όταν λες είμαι Άρης, είμαι ΠΑΟΚ, δεν μπαίνει εκεί ούτε το κόμμα, ούτε. 100%. Τελειώσατε. 100%. Αφού βάλατε στις κερκίδες όλοι τα κόμματα. Καθαρίσατε. Να σου πω κάτι, αυτό που λες αφού βάλατε, στο εξωτερικό τα λοιπόν, κόμματα... ήρθε αργά στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Ναι. Στο εξωτερικό υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Γιατί οι κερκίδες μεγάλες τα χρώματα, τα κόμματα έχουν χρωματίσει όλες τις ομάδες. Εφόσον βάλατε τα πολιτικά στις κερκίδες, χαλάσατε τις κερκίδες σας. Δεν τα βάλαμε, μπαίνουν μόνες τους. Δεν ξέρω. Γιατί η πολιτική είναι αυτή που ψάχνουν τους ψήφους μέσα από τις ομάδες. Δεν ξέρω εάν, εγώ ξέρω ότι επί Μπατατούδη έγινε μια προσπάθεια να διαιρεθεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ σε πολλά τμήματα για να μπορεί να ελεγχθεί. Για άλλη μέρα αυτά. Άστο, ναι. Άστο, για άλλη μέρα. Άμα θες είναι ένα θέμα το οποίο είναι... Εμείς τα ανοίξουμε τώρα 9.22, 23. Ενδείξεις, φοβερές αποδείξεις. Ενδείξεις. Α, έχεις ενδείξεις που είναι αποδείξεις. Οι οποίες είναι εκπληκτικές αποδείξεις. Γίνει έρευνα στη Μαρμίτα. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να γίνει έρευνα. Το ότι έφυγε ο Μανάβης και του κλαδάει η γενιά. Ναι. Και στις κερκίδες έχουν μπει τα κόμματα. Οι Αλβανοί, οι δεξιοί, οι αριστεροί κτλ. Εμένα αυτό δεν μου αρέσει σε καμιά κερκίδα. Παντού, αλλά συμβαίνει παντού στον κόλμο και στο ξαναλέω. Πώς σε νοιάζει, είναι κοινωνικό φαινόμενο παγκόσμιο. Ας το προσέχατε είναι εσείς. Παγκόσμιο κοινωνικό φαινόμενο. Και να σου πω κάτι, στο ξαναλέω, δεν μπορώ να πηγαίνω ρε φίλε στο συλλαλητήριο. Μπήκανε μέσα, μόνοι τους. Δεν μπορώ να πηγαίνω στο συλλαλητήριο της Μακεδονίας. Οι δεξιοί παοξίδες να πλακώνται με τους αριστερούς στις βιβλιοθήκες να καίγονται. Αυτά δεν είναι ωραία. Ναι, δεν σ' αρέσουν αυτά. Δεν μ' αρέσει, τι άσε ποτέ, μ' αρέσουν. Δεν μπορώ να εκφραστώ. Μας εκπομπή έκφραση και λόγου. Τέχνης και πολιτισμού. Τότε δεν είχε. Ναι. Σήκωνε το χέρι ο Μανάβης. Ναι. 40.000 κόσμος μαζί. Ένας παλμός. Έτσι έγινε η τούμπα διάσημη. Δεν έγινε με τα κόμματα. Ναι, αλλά στο ξαναλέω, Κωνσταντίνε, επειδή συμβαδίζεις με τα φαινόμενα του καιρού. Ναι, ναι. Εσύ πριν μερικά χρόνια δεν ήξερες τι είναι αυτό το πράγμα και τώρα το χειρίζεσαι. Μοιράσαι με εμένα, εγώ ηγέτης. Ναι, αλλά εσύ είσαι ο κόσμος. Πρέπει, εγώ είμαι ηγέτης. Δεν έχει σημασία, σου λέω. Δεν έχει σημασία. Τώρα. Αλλάζει η κοινωνία, αλλάζει η εποχή, αλλάζουν τα πάντα. Όλα. Άμε. Τα πάντα ρί. Τι έγινε, το Facebook τώρα έγινε με το Facebook. Ναι. Παοξίδες του Facebook γίνανε. Ναι, αφού και εσύ μέχρι και εσύ ασχολείσαι. Να σου πω ένα τρανό παράδειγμα. Το έχει απέναντί σου. Τι είναι αυτό. Κασαμπάκα. Το ξέρεις ότι μέχρι το 2010, 2011 αρνούταν να μπει σε διαδικασία ακόμα να πάρει και κινητό. Δεν παίρνω κινητό. Θέλω το παλιό που παίρνω το. Ναι. Τρανό παράδειγμα. Ναι. Μεγαλύτερος γκατζετάκιας από αυτόν δεν υπάρχει τώρα. Ναι. Ναι. Είναι σημεία των καιρών. Πάνε οι καιροί δηλαδή. Πάνε, τι πάνε. Όπα, τι έγινε. Να το, μας πάει τα νεύρα τώρα από κάτω. Έλα, άλλα θέματα. Κάτσε. Να, έτσι έπαιρνε τηλέφωνο. Με το δάχτυλο, θυμάσαι που πάρε και το 0. Δεν έτρωγε δηλαδή είναι. Μέχρι πριν 5-6 χρόνια. Και ξαφνικά, α, ωραίο είναι αυτό. Δεν έβλεψε έξω στο διάλειμμα, έκανε με το δάχτυλο. Αυτή είναι η απάντησή σου σε αυτό. Αυτή είναι, ναι. Αυτή. Αναγκαστικά λοιπόν και ο κόσμος αλλάζει και μπαίνει στα δεδομένα και στα καλού και των καιρών. Στο επόμενο συλλαλητήριο με ποιους θα είμαστε, με τους δεξιούς παοξίδες ή με τους αριστερούς. Με το συλλαλητήριο. Α, με το συλλαλητήριο. Δεν θα μπω σε άλλα. Είναι κάποιοι που είναι αντίθετοι. Τι θα του κάνω. Εντάξει, παντού θα πάω. Θε να ανοίξουμε γραμμέ νωρίτερα σήμερα ή όχι. Δεν θέλω. Θε να πάμε μέχρι τις 9.30. Γιατί θα μα αρχίσουν να μα ζαλίσουν χρόνια πολλά. Καιρός να είσαι ικανός, υγεία φώτιση να πούμε και ιστορίες, θα μας χαλάσουν την εκπομπή να πούμε. Λοιπόν, πάω σε κάποια μηνύματα. Καταρχάς πρέπει να ευχαριστήσω όμως όλα τα παιδιά που στέλνουν μηνύματα, όποτε μπορέσω να απαντήσω. Θα σε πάρουν στο σπίτι, θα τους ανοίξεις, θα τους τεράσεις Περγαμόντο να πούμε. Κουλ πιστεύω πως μόνο ο Μπουζούκης θα είναι καλή προσθήκη με προοπτικές, αν δουλέψει δίπλα σε πολύ έμπειρους παίκτες. Μόνο καλά έχει να πάρει και να ανέβει επίπεδο. Στον Παναθηναϊκό μένει κάπως στάσιμο λόγω απειρίας συμπαιχτών. Θέλω τη γνώμη σας. Πουλάς Πέλκα και φτιάχνεις Μπουζούκη. Ναι. Πουλάω Πέλκα και φτιάχνω Μπουζούκι, λες. Ότι παίρνω δηλαδή τα λεφτά από τον Πέλκα. Ναι. Έτσι, και έχω από πίσω ένα πολύ καλό παίκτο Μπουζούκι. Το 1/3, το 1/5 στο Μπουζούκι. Μπουζούκι και τον ξαναπουλάω για αυτό τώρα μετά. Το βάζει με τα πόδια. Θα πάμε σε λίγο στον τύπο των Αθηνών να δει τι γίνεται εκεί. Ναι. Κούλερ, φίλε, η ρήτρα του Ματέο είναι 6 μοίρια. Και ό,τι πάει για δεύτερο δανεισμό μαθαίνουμε από ρεπόρτερ στον Μπούζο. Ναι, ρε φίλε.
πάει για δεύτερο δανεισμό για τον αγοράσει ο Άρης. Η ρήτρα, αηδίες τώρα. Η ρήτρα του Ματέο Γκαρσία ναι. είναι 6 εκατομμύρια για όλες τις άλλες ομάδες εκτός του Άρη. Ναι. Να μην μπερδευόμαστε. Ναι. Όποιος δηλαδή ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός θα πληρώσει αυτά για ο τον Άρη. Άρης, πόσο θέλει. Για τον Άρη είπαμε είναι 1,3-1,4 κάπου εκεί είναι. Για τον Άρη. Ξέρουν ότι ο Άρης δεν έχει, γι' αυτό είναι. Όχι, γιατί ο Άρης είναι η ομάδα που παίζει και έχει ένα προνόμιο επιπλέον. Δεν έχει ρε λεφτά να δώσει. Πάλι τα ίδια τώρα. Άμα ήταν θα το βάζανε τον Άρη και 6 και τον Άρη. Ναι. Τον Άρη, πού να τον βάλουν 6 εκατομμύρια εσύ τον Άρη. Τη ρήτρα για τον Γκαρσία. Α, για τον Γκαρσία. Λοιπόν, πάμε λίγο στον τύπο των Αθηνών να κάνουμε τη γύρα μας και τι εκεί. Είναι από την Κλαψιάρδη. Οι εφημερίδες, θεωρητικά αντικειμενικές, ναι. Sportan, Sport Day και Live. Πάμε πρώτα στις πιο light. Ναι, ασχολούνται με τον μπάσκετ της ΑΕΚ. Ό,τι πουλάει, φίλε. Τι τον μπάσκετ της ΑΕΚ. Χθες έπαιζε Champions League είχε χθες. Sport Day. Sport Time. Άμα πουλήσει 80 φύλλα, άλλη εφημερίδα. Και η Sport Time και η Live. Ναι. Ναι. Απλήρωτη αυτό το μήνα θα μείνει. Η ΑΕΚ, η οποία έχασε χθες 4 πόντους, να πούμε. Έχασε από την Πάπελ. Έχασε 4 πόντους. Η απλήρωτη θα μείνει. Το λέω, ούτε η ΑΕΚ θα πληρωθεί. Γιατί ρε φίλε. Για πού να πουλήσουν οι άνθρωποι, ρε φίλε. Ναι. Είσαι φίλο με την ΑΕΚ, στο μπάσκετ να πούμε. Ασχολούνται λοιπόν με, τον μπασκετ, με την μπασκετική ΑΕΚ, η οποία έχασε 4 πέρα να κερδίσει εδώ πέρα. Και το δεύτερο θέμα ποιο είναι. Το δεύτερο είναι η εθνική. Εθνική. Τρία θεματάκια είναι που παίζουν δυνατά. Η εθνική ομάδα. Η εθνική ομάδα που δείχνει ότι αλλάζει, ανανεώνει το. Τους κλέει ρέγγες. Ναι. Και έχουμε και μια ναι. δήλωση που κάνει ο Κολοβός και εύχεται λέει να είναι γεμάτο το ΆΚΑ με την Ιταλία. Ο Κολοβός έκανε τη δήλωση. Ναι. Oh, όχι το ΆΚΑ θα πληρωθεί. Ούτε φαναρτζή. τι να πουλήσετε. Ξέρεις, θα πάω Ιταλία, Ελλάδα, θα πάω στην Ιταλία. Να ξέρει, κανονίσω και το διήμερο. Φέρ το Σαρόπουλο εδώ. Του Σαρόπουλο πρωί θα πάω εγώ Ιταλία. Ποιο παίζει Ιταλία, Ελλάδα. Ελλάδα, θα πάει ένα τάλιρο. Γιατί να πάλι τάλιρο να πάμε. Γουστάρω. Σαν τη Βοσδία γουστάρει, αλλά ήρθε ο φλόκο. Ήρθε ο Κολοβό. Έβαλε τον κόλ τη ζωή του. Ναι. Αυτό πιστεύω άλλο τέτοιο κόλ δεν βάλει ποτέ. Το έβαλε μόνο και μόνο για την πάρτι σου. Να ξέρει. Για να πληρωθεί ο Σιώπη και να γίνει viral. Έτσι. Γι' αυτό έγινε. Έτσι. Λοιπόν, και το τρίτο θέμα το οποίο δουλεύουν πολύ κάτω είναι η πρόωρη ανανέωση του Φορτούνη στον Ολυμπιακό. Γιατί Φενέρ έρχεται εδώ πέρα και θέλει να τον πάρει με 7-8 εκατομμύρια. Θέλει ο Ολυμπιακός να το ανεβάσει και ρήτρες, μήτρες. Πόσα είναι? 7-8. 7-8, αλλά ο Ολυμπιακός λέει δεν πουλείται κάτω από 12. Πόση είναι η ρήτρα? Ο Ολυμπιακός έχει κάνει ένα πολύ ωραίο πράγμα. Δεν βάζει ρήτρες στους παίκτες. Μπορεί να τους πουλήσει όσο θέλει αυτός. Ναι. Ναι. Α. Σαν συμβόλαια. Ναι. Εγώ θα αποφασίσω πόσο θα σε πουλήσω. Μάλιστα, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Πόσο χρόνο είναι ο Φορτούνης? Δεν είναι 25 τώρα σε 26. Παραπάνω εκεί. Μπορεί να είναι. 26. Ναι, 26. Ναι. Στο καλό. Είναι το κύριο θέμα και στις εφημερίδες. Καλό, φτάνει. Περιζήτητος. Περιζήτητος. Τον μάθαν το Φορτούνη, έρχεται από πίσω, κάνει τις διαδρομές. Άμα του βάλεις δέλα επάνω. Όπως τον έβαλε ο Πάουξ στην Τούμπα εδώ. Τον μάθαμε ναι. το Φορτούνη. Ναι. Καλός παίκτης είναι, τα τελευταία δύο χρόνια ανέβηκε. Φέτος. Πολύ καλός και φέτος. Με την Βοσνία ήταν υπέροχος. Έτσι. Ναι. Έκανε επικό παιχνίδι. Πουλήστε τον, φτάνει. Ναι. Και αναφέρονται στην πρόταση του. Άμα δεν τον πουλήσετε, ναι. μετά αρχίζει και πουλάει δημοσιοπαλληλή και ο παίκτης. Χωρίς να το θέλει. Γίνεται εκεί πέρα, αρχίζει, κλίκες, φίλοι, γίνεται καρκινογόνος ουσία. Ναι. Παίκτης σήμερα στην μπάλα, που είμαι, ας τα παλιά χρόνια, που μένει πάλι από 4 χρόνια σε μια ομάδα, δημιουργεί καρκινόματα. Βαθώνει. Καρκινόματα, φεύγει, πρέπει να φεύγει, να ανανεώνεται. Ο Ρονάλντο ήταν 10 χρόνια στη Ρεάλ. Ποιος? 10 χρόνια ήταν ο Ρονάλντο. Τι είσαι Ρεάλ. Εκεί ο 10 χρόνια. Τι έπαιρνε κάθε χρόνο στη Ρεάλ. Champions League. Όλα τα πέντε. Γι' αυτό σου λέω. Όλα τα πέντε. Και φέτος πήγε στην θα ξαναπάρει. Βαλτώνει. Λοιπόν, για τον Φορτούνη ασχολούνται και στην Τουρκία. 10 εκατομμύρια δίνουν οι Τούρκοι. Παραπάνω δεν δίνουν. Ναι, ναι. Οριστικά τέλος ο Μπέργκ από Αραβία το καλοκαίρι. Αυτά είναι θέματα που πουλάνε. Η δικιά μου ενημέρωση είναι ότι ο Μπέργκ δεν θα έρθει στον Ολυμπιακό. Και πού θα πάει δηλαδή. Όπου θέλει να πάει. Ας ο Ολυμπιακός δεν θα δει γιατί δεν το θέλει ο Ολυμπιακός. Ναι, γιατί αυτό δεν το θέλει ο Ολυμπιακός. Προφανώς θέλει τον Τουρμισάη. Θέλει τον Τουρμισάη. Ωραία επιλογή. Καλή επιλογή. Δεν είναι ο Τουρμισάη. Λοιπόν, ναι, και στην πράσινη για να μην την αφήνουμε, ασχολείται με τον Παναθηναϊκό, πώς θα πάρει την Ευρωλίγκα. Ούτως ή άλλως δεν έχουν ασχοληθεί με τίποτα άλλο. Και για τους μικρούς που έχει βάλει ο ΠΑΟΚ στο μάτι, λέει δεν έχουν τιμή αυτοί. Δηλαδή αυτές οι στοιχηματικές εταιρείες μπαίνουν σε εφημερίδες. Είναι δικό μας. Οι στοιχηματικές εταιρείες μπαίνουν σε. Δηλαδή δίνει λεφτά σε εφημερίδα. Όχι, αυτές που βλέπεις εδώ στοιχηματικές έχουν να κάνουν με το site. Με το site. Α, το site. Με το site. Και εγώ να πούμε. Ναι, ναι, έχουν να κάνουν το site. Κορόιδα να πούμε να δίνουν σε εφημερίδες. Ναι, 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 ναι. Και για να κλείσουμε και με την ΑΕΚ. Ναι. Ασχολούνται πάλι με τον μπάσκετ βεβαίως. Λέει θα έχουμε 20.000 ρεβάνς και αυτά. Και με τον Πόνσε που είπε όχι στη Sporting Λισαβόνας. Αυτά που λέει η ώρα για σπορ. Αυτά. Έρε, το και ψήλιο. Το γήπεδο που φτιάχνουμε το σκέπαστο τώρα. Το γήπεδο το βλέπω. Η ώρα του στεγάστρου. Η ώρα του στεγάστρου. Ναι. Σ' αρέσει η ενημέρωση. Ναι, αλλά το φτιάχνουν, φίλε. Το φτιάχνουν. Δεν είναι. Γιατί τρελαίνονται κάτω στην Αθήνα Ολυμπιακή Παναθηναϊκή που φτιάχνει χαίρονται. Η ΑΕΚ δικό τη ιδιόκτητο ναι. γήπεδο. Ναι. Τρελαίνονται. Σου λέει τώρα κάτι γίνεται εδώ. ΑΕΚ... Όπου έκανα μια βόλτα τηλεοφόρο. Για πε, τηλεοφόρο. Γύρισα τηλεοφόρο γύρω-γύρω να τη δω. Ερείπιο. Ειδικά την πίσω τη μεριά και τη λεωφόρου είναι ένα ερείπιο, φίλε.
Τα ρίσκια είναι. Μόνο μουσλούκια δεν είδα. Ναι, είναι τα μουσλούκια, ξέρεις τι είναι. Είναι άθλια εικόνα. Είναι άθλια εικόνα της Λεωφόρου. Είναι ένα γήπεδο φάντασμα. Πήγα κι εγώ πέρσι με την Αντριάννα. Φάντασμα. Πήγαμε στο τελικό κυπέλλου, περάσαμε. Και πιο παλιά που το είχαν συντηρημένο ποτέ, είχα πάει κάτι Παναϊκό Σοσέρ, κάτι ευρωπαϊκά μάτσες να τα δω. Είναι άθλια εικόνα. Περπάτησε όλη τη Λεωφόρα από κάτω. Έφαγω αφού πήγε στο σπίτι του Παπαγιανόπουλου. Πήγε και στο Τέξας. Ε? Στο Τέξας, άκουγα. Ναι, ναι. Το Τέξας είναι ένα εστιατόριο. Τέξας. Δίπλα στο σπίτι που έμενε ο Παπαγιανόπουλος. Ναι. Πάω 25 χρόνια. Εκεί. Τα αφεντικά είναι ίδια. Ναι, ήταν γεράσανε. Πάει. Πάω φέτος. Ναι. Και τι μου λένε. Πού είσαι Ραπτόπουλε. Ραπτόπουλε, τι κάνεις λέει στα μέρη. Σε μάθανε. Του λέω συγγνώμη, φίλε. Σε θυμάμαι, λέω εσένα. Ναι. 25 χρόνια λέω έρχομαι. Τώρα σε μάθανε. Λέει, έρχεσαι στο μαγαζί μας. Ναι, σκεντεμπέλ. Ναι, καφέ. Ήταν πρώτη φορά που δεν πλήρωσες εκείνο το μαγαζί. Α, να το τραπέζι. Αλλά, άτα τα τυχερά. Είδες, φίλε, τι κάνει δημοσιότης. Λέω, ρε φίλε, σε θυμάμαι εσένα. Είχες μαλλιά. Ναι, λέει, ήμουν φαλακρό. Πώ και του είδε, Ρέστα. 25 χρόνια δεν με ξέραμε καν ένα τραπέζι τώρα. 25 χρόνια έρχομαι και τρώω εδώ πέρα. Λέω Νιόνιος εδώ έρχονταν, λέει εδώ καθόταν που καθόταν. Παπαγιανόπουλος. Ναι. Με τον Τερεπέογλου μαζί. Τελευταία μέρα λέει που πριν πεθάνει είχε μια 20χρονη λέει την Αλεξάνδρα. Τι να κάνει αφού ήταν Μερακλής. 20χρονη λέω είχε. 72 Διονύση. Όχι. Ήρθε 20χρονη μαθήτρια του θεάτρου εκεί. Βέβαια, τεχνών, καλά μασάζ. Ναι. Δύο-τρεις μέρες δεν τον είδαν τον Παπαγιανόπουλο. Πάει ο Παπαγιανόπουλος. Ψάχνουν να τον βρουν. Ηθικό δίδαγμα. Έμεινε στην Πολυθρόνα. Αν είσαι 72, δεν πας με 20χρονο. Ναι, αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα. Λέω την Αλεξάνδρα. Μια 50. Η Αλεξάνδρα τώρα θα είναι 55. Χάθηκε, δεν ξαναδάμε από τότε. Λέει. Πάει η Αλεξάνδρα. Λέω έπεινε Διονύση. Λεωφόρο Αλεξάνδρα. 1,5 λίτρο κρασάκι κάθε μέρα. Α, ήθελε και την 20χρονο. Ήταν λίγο, Γρηγόρης Κόκκινος ο Διονύσης. Φύγερε, ήθελε και 20 να βγούμε. Λοιπόν, τις Κυριακές καλό είναι να κερδίζουμε. Έμεινε στην Πολυθρόνα. Σε σούμπιτο και κόλλησε. Το βρήκα τρίσκο. Σούκο. Ναι, αλλά. Ναι, αλλά. Θα έχεις εσύ τέτοιο θάνατο, ωραίο. Να σε 72, 72 και να σε με την 20. Την Αλεξάνδρα και με το 1,5 λίτρο κρασί. Παϊδάκια τον πήγαινα. Παϊδάκια τον πήγαινα. Κλείσαν οι αρτηρίες, πάει. Ναι, πάει. Λοιπόν, τις Κυριακές καλό είναι. Τι λέει. Σμαράθα. Το ρεμπέτικο, ναι. Λοιπόν, παιδιά, μπορούμε να τα πούμε έξω αυτά έτσι, γιατί ο Αθανάσης είναι άγριος απέναντι και πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι είναι πολύ καλό να κερδίζουμε γενικότερα τις Κυριακές στα γήπεδα, αλλά το ίδιο ισχύει και στο Ρίτζες Καζίνο. Κάθε Κυριακή έχουμε Super Sunday, κληρώσεις που μοιράζουν το λιγότερο 500 ευρώ μετρητά με τη μορφή jackpot. Από τις 4 έως και τις 11 έχουμε κάθε ώρα κληρώσεις. Και λειτουργεί πολύ απλά το όλο θέμα. Αν δεν βρεθεί νικητής, το ποσό μετατίθεται στην τελευταία κλήρωση και φτάνει μέχρι τις 4.000 ευρώ κάθε Κυριακή. Λοιπόν, πάμε για διπλές νίκες, πολλά γκολ, πολλά μετρητά. Πολύ Σμαράγδα Μπασάκου θα ακούσετε σε λίγο με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε. Τελευταίο ημιωράκι, rap and cool μέχρι και τις 10. Η With Vision είναι ο νέος τρόπος να βλέπετε τηλεόραση. Διαθέτει χιλιάδες εφαρμογές από την Google για να μπορείς να κάνεις πολλά περισσότερα και να τα απολαμβάνεις στη μεγάλη οθόνη της τηλεόρασής σας. Παίξτε εκπληκτικά παιχνίδια όπως το Final Fantasy, NBA Jam. Απολαύστε χιλιάδες ταινίες από blockbuster μέχρι κλασικά αριστουργήματα μέσα από το Google Play Movies. Άκουσε ατελείωτη μουσική μέσα από το Spotify και το TuneIn. Δείτε βίντεο των φίλων σας μέσα από το YouTube και το Facebook Watch και όλα αυτά μέσα από τα εκπληκτικά, από το εκπληκτικά μικρό από κωδικοποιητή της Wind Vision, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η νέα σου τηλεόραση και λέγεται Wind Vision. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στα 43 μετά τις 9 θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Rap and cool με Καζαμπάκα πάντοτε στα πλήκτρα. Ένα θεματάκι δεν ξέρω πριν ανοίξουμε γραμμές, Κωνσταντίνε. Να ακούσουμε και τα. Ένα θεματάκι πριν πάμε σε γραμμές. Τι θες, τι θες. Αυτό που ξεκινήσαμε στην αρχή με τους πολιτικούς. Ναι. Θα πρέπει να πούν στον ελληνικό λαό τι χρωστά στις τράπεζες. Οι πολιτικοί. Ναι. Οι υποψήφοι πολιτικοί. Πολύ ρομαντικό ακούγεται. Σαν να διαβάζω Άρλεκιν είναι αυτό το πράγμα που λες. Ναι. Να πούν οι πολιτικοί τι χρωστά στις τράπεζες. Δεν πρόκειται να το πούν αυτό ποτέ, φιλαράκι. Ναι. Ναι, τι είναι. Αλλά κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει μια ειδική ρύθμιση. Βέβαια, οι ίδιοι βγάζουν τις ρυθμίσεις. Για να γίνουν πολιτικοί να δούμε, να δούμε τι χρωστά. Θα έπρεπε να υπάρχει η ρύθμιση η οποία να λέει. Αν εγώ έκανα αξιόπινη πράξη, δεν μπορώ να πάω υποψήφιος βουλευτής. 100%. Αν χρωστάς στις τράπεζες και δεν πληρώνω, το ίδιο να ισχύει. Ναι, για το πρώτο υπάρχει, έτσι, το πρώτο. Αν έχω κάνει πράξεις στο παρελθόν κακές, δεν μπορώ να πολιτευτώ. Για το δεύτερο δεν υπάρχει, νομίζω θα είναι πολύ καλή ιδέα σου. Έτσι. Άμα δεν χρωστάς. Άμα ισχύει αυτός ο νόμος. Ναι. Πόσοι από τους υποψήφιους πολιτικούς πιστεύεις ότι θα είχαν δικαίωμα συμμετοχής? Η μισή. Ούτε.
Λες. Ναι. Κατώτερο, 30%. Βάλε έρευνα. Ους πέντε. Βάλε έρευνα στη Μαρμίτα και χαμό. Θέλω να δω ποιοι. Ναι. Όποιον βγάζουμε εδώ, μιλάει και τα λοιπά. Καλά, εδώ εντάξει είναι δικό μα, δεν τον βγάζουμε. Ναι. Για του άλλου που δεν βγάζουμε. Αυτού που βγάζουμε ναι. δεν τα λέμε, γιατί ναι. είναι δική μα. Ναι, 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 ναι. Δεν ρωτάμε αν χρωστάνε. Βέβαια, χρωστάς να δούμε λίγο τι γίνεται. Τι πάμε λίγο τράπεζα να δούμε. Δεν πληρώνεις. Ναι. Και... είσαι καθαρό, εφορία, όλα. Εσύ είσαι η κόρη του Μάνου Λοΐζου. Ναι. Ωραία, κουμούνα. Ωραία. Πολύ ωραία κουμούνα. Κομούνα, ε. Κομούνα. Ναι. Κομούνα 5 χρόνια έπαιρνε τη σύνταξη. 5,5. 5,5. Γιατί μην το βάζουμε στον χρόνο έξω, 5,5. Αυτοί δωράζαν ο λαός, δεν ξεχνά τη σημαίνει δεξιά. Ναι. Πάρε αυτή... όμω τα 5,5 χρόνια τη γιαγιά. Τη μαμά που πέθανε. Η εξουσία δεν έχει δεξιά και αριστερά. Δεν έχει. Ούτε το χρήμα. Είδες, αυτό λέμε ρε Κωνσταντίνη. Α, η Μαρμίτα εδώ είναι πάρα απ' όλα. Εδώ το πιάνεις καλά. Το και πριν όμως δεν το πιάνες. Γιατί? Γιατί. Γιατί σου είπα, όλα έχουν να κάνουν με τη Μαρμίτα, όλα έχουν να κάνουν με τα σημεία των καιρών. Αυτά μας καθοδηγούν. Και εμάς και στην, τη ζωή μας, την πορεία μας. Σου πειράξαμε ναι. την κερκίδα τώρα. Ναι, την κερκίδα. Λοιπόν, πειράξαμε την κερκίδα. Ένα θεματάκι το οποίο θέλω να το σχολιάσουμε είναι ότι γίνεται μεγάλη μάχη Juventus Real για τον Μανολά. Juventus Real. Real. Ναι. Μεγάλη μάχη ανάμεσα. Πόσο είναι ο Μανολά? 25. Μια χαρά είναι. Με αυτό λέμε 26. Έχει κάνει το αγροτικό σειρώμα, το έκανε και πλέον έχει το θέλουμε. Έχει ξεπεράσει η έτη φωτό στον Παπασταθόπουλο που είναι σε μεγάλη πτώση. Είναι 31 όμως ο Παπασταθόπουλο. Ναι, έχει βαρύνει να πούμε. Ναι. Είναι σαν και εκείνο που δεν στρίβουν να πούμε. Τα Κλάρκ, τα μεγάλα. Ναι, ναι, τις μαούνες μάλλον. Που κάνει το σβέρκο κράκ. Ναι, σε ναι, πιάνει ναι. εκεί ο ανατάκτης. Κράκ, κράκ. Δεν στρίβει. Ναι, δεν στρίβει. Μεγάλη πτώση σε ταχύτητα ο Παπασταθόπουλος. Είναι λογικό ρε Κωνσταντίνη. 31 πήγε. Ναι. Εντάξει, δεν είναι 25. Και ο Βαρέλα είναι 31, αλλά ζητάει 1,5 εκατομμύριο. Ναι, αλλά ο Βαρέλα είναι θηρίο, είναι beast. Να μην ξεχνάει ο Βαρέλα όταν το ήρθε στον πάο και τα μπούτια τριβότανε. Άντε πάλι φαγώθηκε μετά. Τριβόταν τα μπούτια. Τριβότανε. Ο Βαρέλα, φίλε, είναι, ήθελε τον χρόνο προσαρμογή του όπω όλοι οι παίκτε. Φτάνει με τον Βαρέλα. Φτάνει. Μας πάμε, κάνατε... πάμε, έχουμε γραμμές. Έχουμε γραμμές. Να ευχαριστήσω όλα τα φιλαράκια για τις ευχές. Θα απαντήσω προσεχώς, έτσι, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μάλιστα. Δεν γίνεται σε όλους. Πάμε όμως να μιλήσουμε εγώ. Μίλα, ναι. Έχουμε Ξάδη μπροστά, έχουμε Άρη ανανεώσει. Έχουμε Ηρακλή με δόξα. Δεν ασχολείται. Πάμε να δούμε τι θα ασχοληθεί ο κόσμος. Έλα, φίλε. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Πεχτούρα μου, χρόνια πολλά. Ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ. 28 είναι ο Μανολάς. Εύχομαι να πάρει το χιλονιτζάκι μαζί, να πάτε μαζί Αθήνα και στο τελικό. Θα πάμε. Να το τρελάνει στα γκολ και στα γλουγλού και στα που πονάνε. Γκολ, 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 γκολ. Λοιπόν, εσύ είσαι το χιλονιτζάκι. Ξέρεις ότι το Κύπρο κρύβει εκπλήξεις εσύ. Ταχύτητα παρακάτω, 4-0. Λοιπόν, όσον αφορά τον Μπουζούκι. Είναι τρελή παιχτούρα. Αυτό δεν να κουβεντιάσουμε. Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Όχι, είναι τον Κουρμπέλη. Είναι ο επόμενος Πέλγας. Μην ασχολείστε, γιατί όπως λέει και το Χιλονιτζάκι, Κουρμπέλη μου λέει το Χουλτ πέρυσι, τους είχαν κλεισμένους αλλού, τους είχαν μαγκωμένους εκεί όπως τον Κουρμπέλη, ναι. και μας τους είχαν εκεί για 2-3 μήνες πρώτη σελίδα και τους παίρνουμε και τους θέλουμε και τους κάνουμε. Και δεν πήγε πουθενά ο Κουρμπέλης όμως, έτσι. Τζένος, είναι εκεί ο Αλαφούζος, μην ασχολείστε με αυτούς. Μαζί σου. Και κάτι τελευταίο. Να του στείλουμε μια φανέλα του Λάμπρου, έτσι με ένα μεγάλο ευχαριστώ από κάτω, ναι. με αυτή την παιχτούρα που θα την πουλήσω 5 ραπ. 5, λίγα είπε κιόλα. Λίγα είπε 5. Εντάξει, να είμαστε και λίγο προσμένοι, θα γίνει να είμαστε και λίγο άνθρωποι. Γιατί είναι με κανιά 20 χρονών είναι ο Λάμπρου, κάτσε. Άμα έχει την ίδια ραγδαία εξέλιξη, ο Λάμπρου. Εξτρέμ, με γκολ, με νούμερα, με ασίστ. Ο Λάμπρου είναι το παιδάκι αδύναμο. Δούλεψε σαν τον Λεωνάρντο Ντικάπριο. Δούλεψε πατήματα, κλεισίματα μέσα. Σουτάριζε μέσα. Τι σχέση έχει με τον Λίμνιο, πάει επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Βέβαια. Ο Μπουζούκης πάντως είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Δεν έχει καμία σχέση με Κουρμπέλ, δεν έχει καμία σχέση με όλους τους προηγούμενους. Ο Μπουζούκης είναι. Δύο πόδια, το αριστερό πολύ καλό, διαγώνια πάσα, κάθετη πάσα, τρίπλα, εκτέλεση. Και άμα το πάρεις και σε παιχταράδες, θα πάει στο Ζαβαζατζίδι. Στο Ζαρζαβατζίδι. Δεν έχει δύναμη. Ναι. Εντάξει, 20-21, θα βάλει. Είναι φτερούγα για αυτό. Φτερούγα ακόμα, ναι, κατηγορία φτερού. Φοβάται να μπει, κάθεται γιατί είναι φτερούγα. Πρέπει να γίνει λίγο άντρα κι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Με τον Γιαννούλη να κάνουν βάρητα. Θα κάνουν βάρητα. Θα κάνουν βάρητα. Καλημέρα, ναι. Έλα. Έλα, καλημέρα. Καλώς ο να. Τι κάνουμε. Καλά, ρε φίλε, να εδώ. Λοιπόν, για το πολιτικό το κομμάτι αυτό. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει πολιτικός που να μην έχει πάρει μια δραχμή δάνειο. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Χρωστάει. Χρωστάει όλη η Ελλάδα, ρε, αυτό που λέει τώρα. Ο πολιτικός που θα χρειαστεί να κάνει και 5 δραχμές έξοδα. Πληρώνει. Και ένα αλμπινί να πάρει και ένα καλό πληρώνει. Πληρώνει. Ναι. Ποιος πληρώνει, ρε. Όλα κόκκινα, ρε. Κανένα δεν πληρώνει. Τελειώσαμε. Επόμενη γραμμή. Περίμενε, ρε. Περίμενε, ρε. Βιαστικέ. Είσαι γρήγορος. Λοιπόν, ναι. άκουσε με. Ο Κόκαλης, ο ΣΥΡΙΖΑ.
Τι ομάδα είσαι, φίλε. Φιλελεύθερη. Τι ομάδα είσαι, φίλε. Τι ομάδα είσαι. Ρέση, τώρα τι ομάδα είσαι, φίλε. Πάοκ είσαι. Παρέα θα κάνετε. ΣΥΡΙΖΑ. Τσακαλώτος. Πάοκ. Άλλο καπέλο. Ακαπέλο, ρε. Ρεσί από δεν μιλάς άσχημα για το ΣΥΡΙΖΑ. Πάοκ είσαι. Ρε Πάοκ είσαι. Δεν μιλάς άσχημα για το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί. Γιατί σε πάω. Όχι, πέρσι μου ψήφισαν ένα πρωτάθλημα με ΣΥΡΙΖΑ. Μου ψήφισαν ένα πρωτάθλημα με ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μιλάτε για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Φλαμπουράρης μου το ψήφισε, μου το ψήφισε μαζί με τους άλλους εκεί γύρω γύρω. Κάνε στόπε τώρα να κάνεις αβάτα. Κάνε στόπε να κάνεις αβάτα. Φλαμπουράρης. Πάμε επόμενη. Επόμενη, κάτω τα χέρια από το ΣΥΡΙΖΑ πάω ψήφισε. Το πρωτάθλημα μου το ψήφισε με ΣΥΡΙΖΑ, δεν το έχασα. Εδώ ο Φλαμπουράρης εξήχερε του Τσίπρα. Ποιος το πήρε, εγώ το πήρα, μου το πήρε. Η ΑΕΚ το πήρε, νομίζεις. Τους διαιτητές του ΣΥΡΙΖΑ. Α, τους διαιτητές. Εγώ ξέρω ότι κρίθηκε στα δικαστήρια και σε πολιτικές αποφάσεις. Το είπε ο Βασιλιάδης. Φλαμπουράρης που είναι. ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ φώναζα και ΣΥΡΙΖΑ εγώ πέρα. ΣΥΡΙΖΑ αν είχα φωνή πέρα. Κάναμε μαύρη σαρακοστή. Με ομαδάρα του πήραμε ξένο διαιτητή. Πήγα και του καθήλωσα. Εκεί μέσα και φεύγανε σαν τότε. Ο Παναθηναϊκός που το έσφαξε στον Παναθηναϊκό δεν με ξέρω τι. Τον Τόρτι το 4-0. Τον Τόρτι, ναι. Αντί για 4-3, πάλι εκτός αμένα. Ναι. Αυτά έχει γίνει. Χίζα. Πόσο γαβρίλα μυρίζει. Καλημέρα. Βρωμά σαρδέλα. Όταν πάρω 44 σαν του γαύρου, να μου το πει αυτό. Καλά, ρε. Ναι. 44 τα πάρω. Τα κύπελα που πήρε. Ποια πήρα. Τι? Με μπαλάρα στο Άκα δεν την πήρα. Βρε τον Παναθηναϊκό. Τον έσφαξε με μαχαίρι 40 εντάξει, πόντων. Με έχει φάξει 50 φορές που έσφαξα και εγώ μία. Πάμε. Δεν πειράζει. ΣΥΡΙΖΑ, μιλά για ΣΥΡΙΖΑ εσύ. Φλαμπουράζει, πατριώτες. Μου το ψήρισαν πέρυσι το πρωτάθλημα. Παρακάτω. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Άντε. Τι γίνεται με τα εισιτήρια για Ξάνθη ρε Κούλ, θα βγάλω καμιά ανακοίνωση. Την περιμένουμε από λεπτό προς λεπτό και κυριολεκτό, να ξέρει. Κάνω refresh. Θα τα πάρουν. Θα πάρει και ο κόσμος, όλος ο κόσμος. Λογικά μέσα στο επόμενο δίνο θα έχουμε ανακοίνωση από την ΠΑΕ για τα εισιτήρια, αδερφέ. 7.000 χωράει το γήπεδο, 7.000 παυσίδες θα είναι. Κάπως έτσι. Δεν θα είναι κανένας. Ναι, κάπου. 743 χωράει τώρα τα πηγάδια, θα έχει 7.000 παόκια, ναι. Αυτά για τα στη Λάρισα θα έχει 7.000 παόκια. Πού, στις τηλεοράσεις. Στη Λάρισα θα πάμε. Ρε παόκια, ρε παόκια που με ακούτε εσείς χωρίς πλάκα. Να το ρίξουμε για αυτό το κάστρο να τελειώνει. Γιατί με εξαλείσαν να πάμε στη Λάρισα εδώ και ένα μήνα. Θα πάμε ρε φίλε. Κάστρο. Μέχρι του Πλαταμόνα το κάστρο. Εκεί θα πας. Εκεί ήμουν εγώ στο κάστρο. Μέχρι το κάστρο εκεί θα πας. Εφαγώθηκες με τη Λάρισα. Να δω τι θα λες την επόμενη μέρα. Θα έρθεις εδώ. Σαν τη Μίνη θα έρθεις με την ουρά στα σκέλια. Στη Λάρισα. Αυτούς τους παπάδες με τον Παναθηναϊκό στο 4-0 που ευνοήθηκε ο Παύλερ αυτό που λέει. Έλα ρε πάμε στην επόμενη γραμμή τώρα. Μου γίνεσαι Ολυμπιακός. Πού μιλάς στον Τσουκαλά, μιλάς εδώ τώρα. Πάμε παρακάτω βρε τώρα. Εντάξει. Άιντε. Πού ευνοήθηκε, που αδικήθηκε. Θα πεις τον Κίζα τον είχατε εκεί τυλιγμένο σε μια κόλαχα. Κίζα, Κίζα, Κίζα. Δεν μου λες, θα πεις χρόνια πολλά και στο φίλο στο Γιώργη. Έχει αυτό σήμερα και γενέθλια. Ποιος είναι ο Γιώργης. Σαββίδης. Ποιος Γιώργη. Αυτοί μαζί γεννιούνται. Μαζί. 27 ο Ιβάν, 28 ο Γιώργης και εγώ. Μαζί έχουμε γενέθλια. Πότε είναι γεννημένος ο Γιώργης. 28 Μαρτίου του 91. Το 91 είναι. Εγώ είμαι 28 Μαρτίου του 77. Μάλιστα. Χρόνια πολλά, έχετε πιει ένα καφεδάκι, να τον πούμε και τον Γιώργη, έτσι. Χρόνια πολλά να συνεχίσει με το ίδιο μεράκι, γιατί να αγαπάει πολύ την ομάδα. Τίποτα άλλο δεν θα πω εγώ και να είναι γερός κι αυτός. Γλύφουμε, γλύφουμε. Δεν γλύφουμε, χρόνια πολλά ευχόμαστε. Δηλαδή, άμα πεις χρόνια πολλά. Και εσύ με έκλειψες το πρωί που ήρθες και με αγκάλιασες. Ε, δεν είδες να με αγκαλιάζεις, κουμπαράκι. Εντός αέρα. Εκτός αέρα. Ναι, αλλά τον Γιωργάκη δεν τον βρούμε σήμερα, τον πούμε. Δεν το λέμε. Σαν τον κόκκινο, ήταν εδώ ο Μουστάκια. Για πες, για πες. Χρόνια πολλά, Νίκο. Χρόνια πολλά. Μουστάκια. Μετά δεν τα πεζανίζει. Γόργο, δεν τα πεζανίζει. Χρόνια πολλά. Αγώθηκε. Λέω τώρα γιατί δεν ζω χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά λέμε, ρε φίλε. Εντάξει, αν θέλετε χρόνια πολλά, πάτε βίζιτα στα σπίτια σα. Άντε πάλι με τα βίζιτα. Πάρτε καμιά τούρτα. Μα ζαλίστε τον έρωτα να πούμε εδώ πέρα πριν. Πάω παπά 28 γιο πάντω, φοβερό έτσι. Φοβερό. Συγχρονίστηκαν. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώσονα, καλώσονα. Λοιπόν, υπάρχει ειδική λίστα για αυτό που λέγατε τι χρωστάει ο καθένας. Έχει βγει ήδη, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, γκουγκλάρισε να τη βρει. Ναι, ναι. Για πες που να γκουγκλάρουμε να δούμε τους ανθρώπους αυτούς τι χρωστάνε. Τι χρωστάνε οι βουλευτές, κατά τι βρίσκει. Είναι αναλυτικά όλοι. Και άμα δεις κάτι νούμερα θα τρελαθείς. Άρα χρωστάνε όλοι, αυτό μας λέει ο φίλος. 800.000, όχι όλοι δεν είναι. Περίπου 160 είναι, 170. Δεν είναι και λίγοι, ρε φίλε, 160. Πώς είναι όλοι και όλοι, άμα 300 είναι. Και μισή χρωστάνε. Το θέμα είναι αλλού, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα παίρνουν 10 χιλιάρικα καθαρά το μήνα, τα φανερά,
Και παίρνουν και δάνειο 100, ας πούμε, ο Πολάκης, και λέω τυχαία, τον Πολάκη που ακούστηκε, έτσι. Mm-hmm. Και βάζουμε αυτούς τους ανθρώπους τώρα να διοικήσουν την οικονομία τη δικιά μας. Και αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν. Φοβερό. Και αυτοί, οι άνθρωποι, και αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν να ζήσει ο μπαμπάς και ο μπαμπάς μου 300 ευρώ το μήνα. Φοβερό, καλημέρα, ρε φίλε. Θα, φοβερό. Πολύ. Τα είπε όλα, δεν χρειάζεται να πει άλλα ο φίλος. Πραγματικά. Βάζουμε ανθρώπους που χρωστάνε να, να διοικήσουν τα οικονομικά μας και μας λένε πάρε 300. Άρα σε αυτή τη ζωή πρέπει να κλέβεις. Για να έχεις. Βάλτο σε αγωγικά. Ναι. Πρέπει να είσαι λίγο γλίγορος. Να είσαι λίγο διζητικός. Πρέπει να κλέβεις. Πρέπει να φαγωθήκες πρωί-πρωί. Πάμε, καλημέρα. Για να έχεις. Ωου, κυρία Δώρα μας. Σου πολλά. Ευχαριστώ, κυρία Δώρα. Υγεία και στοιχεία. Υγεία να έχουμε. Ό,τι επιθυμείς στη ζωή σου, παιδί μου, να τα απολαύσεις. Κυρία Δώρα μου, οι ευχές σου είναι συγκλονιστικές. Υγεία θέλω να έχω κι εγώ και όλος ο κόσμος να είμαστε με καλά μυαλά. Υγεία και κάνα δεκάρικο το μήνα. Ναι. Και τύχη. Μπράβο. Τύχη, υγεία και ένα δεκάρικο. Αυτό είναι. Υγεία, τύχη και δεκάρικο, λέει ο Κωνσταντίνος. Όχι, αγόρι μου, Κώστα. Τα λεφτά ξετρώλαν τον κόσμο. Φτάρι, καλά είναι. Γι' αυτό γίναμε έτσι. Όχι. Αυτά τα λεφτά μας. Ιδιότιμο και αξιοπρέπεια να έχεις. Άμα δεν έχεις λεφτά, δεν έχεις αξιοπρέπεια. Έχεις εγώ. Πού έχεις. Έχω λεφτά και αξιοπρέπεια. Πήγε ο Μανάβης στο Ιπποκράτιο, δεν είχε λεφτά. Καλά που ήταν ο Παοκάρα και η οικογένεια το σεβάστηκαν τον άνθρωπο και πήγε στο Διαβαλκανικό. Και άμα ήταν στο Ιπποκράτιο τώρα και δεν έχω λεφτά εγώ, σιγά μην με περιποιηθούν. Κυρία Δώρα, η αξιοπρέπεια είναι το άλφα. Υπάρχουν κι άνθρωποι, αυτός είναι άνθρωπος. Έχει αισθήματα, έχει φιλότιμο κλπ. Εσείς οι γυναίκες κοιτάτε τον άνθρωπο να έχει αισθήματα ή χρήματα. Υπάρχουν, Κώστα. Υπάρχουν τέτοιες γυναίκες, καλές. Κάτσε να μας πει, κυρία Βρε. Ναι. Λίγοι ήταν, αλλά υπάρχουν. Ο άντρας σου είχε αισθήματα ή χρήματα, ο δικός σου. Ο άντρας μου χρήματα πολλά δεν έβγαλε, αλλά τα τρώγαμε. Α, σε σίκα και καρύδια που λέμε και εσύ είναι. Του τάτρου για σουβλάκι και σουβλάκι, κυρία Δώρα. Αλλά ήσουν ευτυχισμένοι όμως, πήγαινε σε εκδρομές. Πάρα πολύ, αυτό είναι. Σε όλο τον κόσμο, που γλέντης, ευχαριστήθηκα στη ζωή μου πάρα πολύ. Μπράβο, κυρία Δώρα μου, αυτό είναι το σημαντικό. Πιο ωραία πώς ήταν η ζωή σου, με τον άντρα ή τώρα που είσαι χείρα. Να σου πω με τον άντρα. Την αλήθεια, ναι. Είχα έναν άνθρωπο μέσα στο σπίτι, τώρα έχω τα παιδιά, αλλά όσο να είναι, τι να κάνουμε τα παιδιά. Έχει δίκιο, κύριε Δώρα. Αυτά, τρώω, τους μιλάω, λίγο φεύγω. Η αποστολή μας είναι να είμαστε με πολλούς άνθρωπους, όχι με έναν. Κάτσε. Άμπρα, γιατί εγώ γιατί σας παίρνω τη λέξη. Άμπρα, παρέα ψάχνει. Ναι. Εδώ είναι μοναξιά, βρε παιδιά. Θα έρθουμε να σε δούμε, κυρία Δώρα. Όπως είπες. Όποτε θέλετε, αγόρια μου, όποτε θέλετε. Ναι. Να φάμε ένα ωραίο. Όταν κάνει η Mamba LD η πόντια, θα μας φωνάξει να φάμε ένα καλό η Mamba LD. Μόλις κάνει η πόντια η Mamba LD, θα φέρουμε εμείς τις μπύρες. Θα πάρουμε και ρεπό εδώ από τον Μπούζο. Θα πάρουμε και γλυκά. Έτσι ακριβώς. Σε φτυλίσουμε και τη μέρα. Έτσι. Δεν χρειάζονται. Φιλιά, κυρία Δώρα, την αγάπη μας. Καλή ψυχή χρειάζεται. Σωστά, σωστά. Αλλά να χρειάζονται και τα μπικίνια. Τι να κάνουμε χωρίς μπικίνια. Όλη η φασαρία στη γη για τα μπικίνια. Αυτό είναι το ρημάδι, ρε παιδιά. Δεν γίνεται η φασαρία για την καλή ψυχή. Έτσι, έτσι. Έτσι, έτσι κατάλαβα εγώ να πούμε. Ναι. Σωστά κατάλαβες, Κωνσταντίνο. Λάθος κατάλαβα. Όχι, σωστά έχεις κατάλαβες. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Και στο κομμάτι αξιοπρέπεια έχεις πάλι δίκιο. Γιατί μπορεί να φτάσεις σε σημείο έσγατα μην έχεις πήγε να πάρεις γάλα στο παιδί σου και να βγαίνεις έξω να ζητάς να σου δώσει να πάρεις γάλα το παιδί σου. Άρα, είναι... Άρα χάνεις την αξιοπρέπειά σου. Φυσικά. Έτσι. Και να κάνεις το αυτονόητο. Βέβαια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα, πάμε στα παιδιά. Ναι. Έλα, ακουστεί. Έλα, κύριε. Έλα, έλα. Γεια σου και Πουλιανέ. Έλα, γόρι μου, καλημέρα. Τσίλι, ο Μεξικάνος. Όχι, σε κατάλαβα. Λοιπόν, τι λέει το κουμπαράκι, λέει γαβρίζουμε. Για χώσου τα, έλα, χώσου τα, χώσου τα. Λοιπόν, πες σου ότι ο Φάο Πάο φέτος το πρωτάθλημα το πήρε μέσα στην έδρα του. Εκεί κρίθηκε το πρωτάθλημα με τις τότες βαθμολογικά καταστάσεις. Είχε πολύ καλή μάβαρη φέτος. Αυτό πες του. Στη συμπεριφορά γαβρίζεται, αυτό λέω. Γαβρίζουμε. Ναι, ναι. Άρε γάμο. Άρε, γιατί τα λες αυτά τα πράγματα. Δεν πειράζει όμως. Όταν παίρνεις τον Παναθηναϊκό με διαιτησία στο κύπελο εδώ 4-0 παίρνεις κύπελο, πρέπει να το παραδεχτείς. Εκτός αν είσαι γάβρος κι εσύ. Κάτσε ρε φίλε, όχι άσο ρε, τσίλι, τσίλι, φυσικά ναι, μη σε βάζεις στο τρυπάκι. Άκου τον Τζουκάλα τον ασπρόμα πρωτά. Άκου τσίλι, δηλαδή δεν κατάλαβα, με ένα μάτς άμα σε ευνοείς διαιτησία έχεις κάνει... Τι ένα μάτς, δύο μέτρα, offside βάζεις. Ένα μάτς. Στο άλλο από δύο μάτς. Πασχαλάκι στον Αστράγαλο και πήρα το πρωτάθλημα εκεί μέσα. Τέλος. Έγινε ρε τσίλι. Έγινε, έγινε αυτό. Τσίλι, μ' αρέσεις. Ο Τσίλις ο Μεξικάνος. Σ' αρέσει ο Μεξικάνος. Αλλά γιατί, ωραίος. Καλημέρα. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Ναι φίλε, εσύ. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Κώστα, Γιώργος από Στουτκάρδη. Έλα ρε Γιώργο, έλα κολλημένα. Λοιπόν, πόσα έκλεισες Νίκο, γρήγορα. 42.
Καλά, χρόνια πολλά. Καλά είμαστε, λοιπόν, ναι, καλά. Αλλά τόσα ήθελα να πω, Κώστα, και Νίκο, τελευταία δεν μπορούσα να πάρω τηλέφωνο για τις εθνικές μια φορά να πω εγώ που μεγάλωσα στη Γερμανία. Για μένα στη σύγχρονη κοινωνία είναι παράλογο να υπάρχουν εθνικές ομάδες. Βέβαια. Γιατί αλλιώς στην κοινωνία. Τον Ρουάντα βρίζουν τώρα και δεχτήκανε Μπατίστα στην εθνική τους. Κώστα. Δεχτήκανε Πυροδήμα στην εθνική τους. Δεχτήκαν Καχαβή, όπως σου λέγανε, στην εθνική τους. Γρήγορα, μην δεν προλάβω. Δεχτήκαν Ζέκα στην εθνική τους και τους θέωσε ο Ουάρτα τώρα. Ναι, θα σου πω πάνω σε αυτό, γιατί παντού στην κοινωνία είναι σωστό. Αντεταγούπο στην εθνική. Άκου να σου πω. Ναι. Είναι σωστό, πρέπει, είμαστε όλοι ίσοι, δεν πρέπει να παίζει ρόλο από πού κατάγεται κάποιος, τι έθνος, πατρίδα, αυτά είναι ξεπερασμένα. Αλλά κάθε δύο χρόνια σε Euro και σε Mundial και τώρα σε εθνικές ομάδες ξαναμασβάζουν στο τρυπάκι το ξεπερασμένο, το παλιωμοδίτικο, εθνικές και περηφάνεια και για όλους αυτούς που λένε νιώθω υπερήφανος σαν Έλληνας όταν νικάνε οι εθνικές ομάδες. Έχω να πω ότι υπερήφανος μπορείς να νιώσεις μόνο για κάτι που έχει συνεισφέρει, κάπου που έχει μερίδιο στην επιτυχία. Ναι. Δεν μπορεί να, επειδή τυχαία γεννήθηκες Έλληνας, να νιώθεις υπερήφανος για κάτι. Έτσι. Αυτή είναι η γνώμη μου. Εσείς τα λέμε, Γιωρίκα. Να σε καλά. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μου λες, γιατί με έχεις ζαλίσει τώρα με τον Κίζα. Ο Κίζας θέλει ο Παναθηναϊκός που είχα σε 5 τετατέτ. Και οι δυο. Γιατί ένα γκολ από τα ρημάδια τα τετατέτ που βγήκα 5 φορές. Ένα να βάζε, δεν θα το συζητούσαμε. Τον Κίζα, πού τον είχατε φωτογραφία. Κίζα. Τι πώς τον είχατε δέσει. Κίζα, κάτσε μα, πώς τον λέγει ο Ρώσος. Θα σου πω εκτός αέρα πώς τον είχατε δέσει τον Κίζα. Δεν ξέρω τι έχουμε δέσει, αλλά οι άλλοι άμπαλοι του Παναθηναϊκού βγήκαν 5 τετατέτ και δεν βάλανε ένα. Ένα βάζα, δεν θα το συζητούσαμε τώρα. Τι γάβρι είμαστε όταν φτάσω τα 44, πες με ό,τι θες. Και να τα φτάσουμε αυτό το τρόπο. Όχι, νοοτροπία είναι, εγώ θέλω fair play. Όταν αδικείς, αλλά τι τούμπας. Ναι, λάθος τούμπας. Πάμε να φύγουμε, έρχονται τα σπούμα εδώ, έρχονται τα λιοντάρια. Όταν αδικείς, ονόμαστε στόμπας, τραβώνεις και το στόμα. Έχεις φαγωθεί. Κίζα, κάγδιλα, χαρισό Κίζα. Αυτόν ήθελα ρε φίλε, πραγματικά ρε καζαμπάκα. Λοιπόν, κατεβάζουμε στοριά, rap and cool αύριο πάλι. Τα σέβη μας στο Θανάση Καζαμπάκα που ήταν στα πλήκτρα και σήμερα. Εσείς μένετε εδώ στο Μετρόπολης. Αμέσως τώρα έρχεται η ακούδα από το Εκατερίνιμπουργκ σήμερα, Σκαϊμίτη. Γιώργος Ζαΐρης μαζί με το Γιάννη Πάγκο, το Κούβα. Ναι. Όπα. Μη. Έρχονται πάντως αγριεμένοι μέχρι και τις 12. Εκεί θα βάλουμε την μπάλα στη σέντρα. Ξεκινάει η ενημέρωσή σας. Καλό μπούζο να έχουμε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.